καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτοσκούρο. Πίνω καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Ελάτε πουλάκια μου στην παρέα μας. Τι έγινε, τριμεράκι, εντάξει, κούλουμα αυτά. Γιόρταζαν πάρα πολλοί Έλληνες εχθές. Γιόρταζαν όλες οι μαλαγάνες. Δεν είναι μόνο της λαγάνας, είναι και της μαλαγάνας χθες, κανονικά. Να χαρτά ετώ, αν και πάρα πολλοί κόσμος πετάει όλη τη διάρκεια του χρόνου, όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας, πετάει το χαρταετό του. Και όχι απαραίτητα χαρταετό σαν το δικό μας, σε κάτι Κινέζικους, καπαμαρού, χωρίς μύτες, χωρίς αυτιά και τέτοια, ρε παιδί μου. Δράκους, κάτι Κινέζικους, κάτι αυτά. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Καλά, αυτοί που κυβερνάνε, αυτοί που περιμένουν να κυβερνήσουν, αυτοί που κυβερνούσαν, αυτοί που λένε με τον νου τους ότι θα κυβερνήσουν, όλοι αυτοί εδώ και πάρα από καιρό το έχουν κάνει και επάγγελμα, έτσι, κανονικά. Επαγγελματίας. Απορώ πως δεν είναι βρεθεί κάποιος να κάνει σχολή για πέταγμα χαρταετού. Βλέπω, ταλαιπωρείται ο Κοσμάκης, αυτά δεν είχε και αέρα χθες. Εντάξει, δηλαδή σε μια κατάσταση δεν βγήκαμε εμείς, αλλά οκ, okay, αυτούς που βγήκαν, λέω. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Φουλ της νηστείας χθες, όπου βέβαια γίνεται ο ρημαγδός από καλαμαράκι, από μύδι, από. Δεν τρώμε κρέας, αλλά λαγάναμε. Με ελιά. Λαγάναμε με τυρί, λαγάναμε κολοκύθι, λαγάναμε λαγάνα, λαγάναμε σουξουμούξου. Γενικά, ο Κοσμάκης πήγε λίγο στα χωριά του. Χαλάρωσε λίγο από τον οριμαγδό της καθημερινότητας. Εδώ είμαστε εμείς. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ελάτε γιατί έχουμε να πούμε λίγα σχετικά πράγματα με τον αγώνα του Σαββάτου. Γιατί τώρα έχει περάσει το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, κοιτάμε περισσότερο τα μπροστά. Κοιτάμε αυτό το οποίο έρχεται. Και είναι το ματς. Είναι το ντέρμπι με τον Γαύρο την Κυριακή. Και θα ασχοληθούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Θα τα πούμε για τον αγώνα. Με την ομάδα προχθές. Ναι, το ξέρω αυτό που μου στέλνεις. Το ξέρω και θα το πω. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Και θα το πω πολύ. Λοιπόν, είδαμε ότι η Λαμία, αυτό που λέγαμε όλες τις μέρες, δεν τα παρέδωσε εύκολα τα όπλα. Έτρεξε, πάλεψε, κλώτησε εκεί που μπορούσε. Με κάθε επιθυμία για νίκη. Θα τα δούμε όλα, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Έχω δωράκλες και σήμερα. Καταρχήν έχω τρία μαγικά χαρτάκια. Τρία μαγικά χαρτάκια. Θα γίνει όχι sold out την Κυριακή. Όχι 100.000 αν είχε το γήπεδο χωρητικότητα θα βούλιαζε η τούμπα. Όχι καμίνι, όχι καύσωνας, όχι τσουνάμι, όχι τρέλα, όχι πάθος. Την Κυριακή θα σκεπαστεί ο ουρανός από τα εκατομμύρια χαρτάκια. Αυτό είναι ένα μόνο από τα project, έτσι το λέμε τώρα, που ετοιμάζει ο μοναδικός αυτός λαός. Ένα μόνο σας λέω από τα project. Εκατομμύρια χαρτάκια, φωνή, τρέλα, πάθος και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε. Να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει ένα ενδεκαήμερο προσφορών στον χορηγό, στον παντοτινό χορηγό πρώτης ώρας, στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για 11 μέρες, τις τελευταίες μέρες των εκτόσεων, τις τελευταίες 11 μέρες των εκτόσεων, των χειμερινών εκτόσεων, υπάρχουν 11 διαφορετικές κατηγορίες, 11 τρομερές προσφορές. Σήμερα, ας πούμε, αφιγραντήρες από 95 ευρώ, στεγνοτήρια ρούχων με 5 χρόνια εγγύηση και επιπλέον έκπτωση και κουζινομηχανές Kenwood. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα κληρώνετε και στο κατάστημα στην ηλεκτρονέτ Ανδρέα Παπαδρίου 10 στο Κορδελιό, στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αλλά και εδώ εμείς θα δώσουμε 11 δώρα. Θέλετε να ακούσετε τα δώρα που κληρώνονται και στο κατάστημα και εδώ. Αφιγραντήρας 12 λίτρων, κουζινομηχανή, φούρνος μικροκυμάτων, ηλεκτρική σκούπα, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, smartphone, γεννήτρια ατμού, ψιστιέρα, κουζινομηχανή, tablet, τηλεόραση. Έχει τρελαθεί, δηλαδή του λέω τι κάνεις. Άσε μου λέει να δώσουμε στον κόσμο. Ανταποδίδουμε την τρομερή εμπιστοσύνη και το ότι είναι κοντά μας τόσα χρόνια. Θέλετε να ακούσετε τι θα δώσω εγώ εδώ, τις προσεχείς 11 εκπομπές
Αφιγραντήρα 10 λίτρο Singer δίνουμε σήμερα. Τρομερό μαραφέτη ο αφιγραντήρας. Τρομερό μαραφέτη ο αφιγραντήρας. Είναι ο φύλακας του σπιτιού από την ενοχλητική υγρασία. Σας κρατά ζεστού, σας κρατά ασφαλής μέσα στο σπίτι. Μεγάλη υπόθεση. Δίνω λοιπόν σήμερα, θα δώσω αφιγραντήρα. Το δεύτερο δώρο αρτοπαρασκευαστής, το τρίτο φούρνος μικροκυμάτων, το τέταρτο ηλεκτρική σκούπα, το πέμπτο smartphone τη Δευτέρα, έκτο γεννήτρια ατμού, έβδομο καφετιέρα τάσιμο, όγδο σετ περιποίηση προσώπου, ένατο τάμπλετ, δέκατο τηλεόραση 20 ιντσών και ενδέκατο ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Χειροκροτάει και ο Χρήστος. Χρήστο και όσοι αδερφέ μου βλέπεις ο άνθρωπος. Το ξαναλέω για να το καταλάβετε. Γιατί και εγώ χρειάστηκε λίγο χρόνο. 11 δώρα κληρώνει η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο κατάστημα. Μπαίνετε στο κατάστημα, συμπληρώνετε ένα απλό έντυπο, το όνομά σας, το κινητό σας και κάθε βράδυ, το ίδιο βράδυ, θα κληρώνει ένα από αυτά τα δώρα που ακούσατε κάθε μέρα. Θα υπάρχει ένα τέτοιο διαφορετικό δώρο. Και κάθε μέρα εμείς εδώ, τις επόμενες 11 ημέρες, θα κληρώνουμε ένα δώρο τέτοιο. Ένα από αυτά τα δώρα, ή δύο μάλλον, λέω τρία. Την τηλεόραση, το τάμπλετ και το smartphone θα βάλουμε στο παιχνίδι και όλους εσάς που ξεπεράσαμε στην ομάδα, στον αθλητήριο τους 10.000 ανθρώπους και είμαστε τώρα στο νούμερο έτσι για να το γιορτάσουμε. Ας πούμε, σας το είχα τάξει, έχουμε εξαιρετικά δώρα. Φυσικά και με την έγκριση της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, αφού τώρα έτσι κι αλλιώς τα κάνουμε μέσα από το τηλέφωνο εδώ τα δώρα μας. Για να μπείτε στη διαδικασία, θα σας πω τις μέρες εκείνες που θα είναι για να συμμετάσχουν και τα 10.042 μέλη που είμαστε τώρα, έτσι για να γιορτάσουμε με τρία υπέροχα δώρα από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Θα βάλουμε πέρα από τα τηλέφωνα ή εκείνη τη μέρα θα το κάνουμε μόνο μέσω Facebook. Θα δούμε μέσω της ομάδας που είναι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε στον αθλητήριο. Αυτά για την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Άρα ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε τρία μαγικά χαρτάκια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η κλήρωση θα ξεκινήσει. Μάλλον οι συμμετοχές θα ξεκινήσουν μετά τις 8.30 και στον αέρα, αλλά και μετά τις 9 εκτός αέρα που θα έρθει η Μαριλής. Σας ζαλίζω λίγο με τα διαδικαστικά, αλλά είναι σημαντικό. Τρία εισιτήρια λοιπόν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ένας υπέροχος αφιγραντήρας Singer 10 λίτρων από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά δεν ξεχνάμε χορηγός πρώτης ώρας, εκτός των άλλων, φυσικά είναι το Όλα στα Όρθια, δύο εκπληκτικές ψυσταριές, υπέροχα πράγματα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, καταπληκτικό ζουμερό κοτόπουλο σούβλας και στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37, αλλά και καφεμάγαζο στην έκθεση που θα λάβει χώρα, στην έκθεση που έλαβε χώρα 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου στην πρώτη Θεσσαλονίκη Coffee Brands Festival, το πρώτο φεστιβάλ καφέ. Εκεί και γνωρίσατε τον Espresso Vento, αλλά και όλα τα υπέροχα προϊόντα και την Chocolove σοκολάτα με καταπληκτικές γεύσεις από το καφεμάγαζο. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να δείτε τι και πώς, τι ωραία πράγματα έχει εκεί μερακλείδικα, γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τον καφέ. Είναι μεράκι, δεν είναι απλά μια διεκπαιρέωση. Καφεμάγαζο.gr. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας εμείς, είμαστε έτοιμοι να πούμε αυτά που θέλουμε. Πρώτον και σημαντικότερο, έρχεται ο ακατανόμαστος. Το ξέρετε, το γνωρίζετε, έρχονται αυτοί. Αυτοί οι οποίοι μας χάλασαν πολλές Κυριακές, αυτοί οι οποίοι σάπισαν ό,τι πήγε στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζετε, έρχονται με λύσα, διότι καταλαβαίνουν ότι τελείωσαν τα ψωμιά τους, καταλαβαίνουν ότι γκρεμίστηκε αυτό που είχαν χτίσει με πολύ διαπλοκή, με πολύ πολύ λαμογιά, με πολύ πολύ υποχθόνιο τρόπο. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος από το πουθενά, ένας πόντιος Έλληνας ξεροκέφαλος, πεισματάρης, οραματιστής και ξέπλεξε το πουλόβερ από εκείνο το πέναλτι του Καπίνο επάνω στο ΜΑΚ που είπε τέλος. Εκεί ήταν το τέλος, από εκεί ήταν η αρχή του τέλους μάλλον. Η αρχή του τέλους. Η ομάδα δεν κατέβηκε στον τελικό, στον ημιτελικό, τιμωρήθηκε, πήρε μόνη στο σταυρό της εξυγείας στην πλάτη, ο άλλος τον πούλησε, τον άδειασε, όπως καταλαβαίνετε, διότι κατέβηκε και το πήρε, το θυμάστε. Μιλάμε για πρόπερση, όχι για πέρσι, για πρόπερση. Και έτσι, από εκεί ξεκίνησε
να καταραίει όλο αυτό το σύστημα. Εμείς τους περιμένουμε και τι λέμε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα λέμε... Μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας αυτό. Καλά ρε μάλα. Αυτό. Αυτό. 8 βήματα μέχρι την αθανασία. 8 στάσεις μέχρι να γραφτείτε στην αιωνιότητα. Το έχετε συνειδητοποιήσει? Η πιο δυνατή, η πιο σημαντική σκηνή στο μάτς με τη Λαμία ήταν μία. Τελειώνει το παιχνίδι και όλοι μπροστά στον Πασχαλάκη μια αγκαλιά. Όλοι μπροστά στον Πασχαλάκη μια αγκαλιά, μια οικογένεια. Οι οικογένειες, οι παρέες κάνουν τις επαναστάσεις. Οι παρέες είναι αυτές που φέρνουν τα πάνω κάτω. Οι παρέες είναι αυτές που γκρεμίζουν το σύστημα. Οι παρέες είναι αυτές που υλοποιούν τα οράματα. Οι παρέες είναι αυτές που θα μας δικαιώσουν. Αυτό είναι τόσο ζουμουσού αυτό που γίνεται. Δεν τρώει γκολ από τους αντιπάλους ο Πασχαλάκης, Χριστοκιώση, και κάνει τη στραβοκλωτσιά ο Μαωρίσιο κατά λάθος και παίρνει τα ανάποδα φάλτσα η μπάλα και πηγαίνει μέσα. Αφού δεν του βάλαν γκολ αυτοί, θα του βάζει γκολ ο δικός μας. Όχι ρε Μπίμπι, σου λέει. Όχι. Δεν θα φάω γκολ ούτε από το δικό εμάς, ε. Ούτε από το δικό εμάς, ε. Θα φάω. Απογειώνεται το παλικάρι, ο Θεός θα σου δίνει υγεία να μην χάσεις ποτέ ούτε τόσο από την τρέλα που κουβαλάς. Έτσι κι αλλιώς, για να παίξει κάποιος τερματοφύλακα, πρέπει να είναι ζουρλός. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί όλα τα παιδάκια να τρέχουν να προσπαθούν να βάλουν γκολ στην Αλάνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο 5x5 και ένας να λέει, παιδιά, εγώ θα κάτσω τέρμα. Αυτός που πάντα καθόταν τέρμα, είχε λίγο μια μούρλα, δεν υπήρχε περίπτωση. Και τον ξεγελούσαμε, ξέρεις, μπακότερμα και τέτοια. Για να... Και αυτός ο κακομοίρης λίγο να χαρεί ότι θα κάνει κανένα σούτ, θα κάνει καμιά πάσα. Έλα, μπακότερμα λέει. Ή κάναμε ρωτήσεις στο τέρμα. Επειδή κανένας δεν ήθελε να κάτσει, καθόμασταν ανά 10 λεπτά, ανά 1 τέταρτο, το θυμάσαι Χρήστο? Αν δε μάλιστα πίσω από την εστία δεν υπήρχε τείχος, κοίτατε καμιά ρεματιά, ήταν κανένα οικόπεδο άλλο μέσα, κανένα αμπέλι, καμιά χωματερή. Αυτός ο οποίος έτρεχε πιο πολύ από όλους στο δίωρο που παίζαμε ήταν ο τερματοφύλακας. Έπρεπε να πιάσει και την μπάλα για να σωθεί και ο ίδιος. Γιατί έτσι και το τρώγε, ή περνούσε η μπάλα out, έτρεχε να την κουβαλήσει και πίσω. Δεν είχαμε ball boys, εμείς ήμασταν οι ball boys. Και έτσι τέλειωνε το match. Και ο πιο κουρασμένος από όλους, εμείς παίζαμε εντάξει, τρέχαμε και ο πιο κουρασμένος ήταν αυτός. 5 φορές άμα κατέβαινα από την κατηφόρα εκεί στον κέντρινο λόφο την μπάλα, όταν παίζαμε εκεί πέρα να πούμε στους εξού, δεν υπήρχε ο περιφερειακός. Αυτός που έκανε το shoot, αυτός που καθόταν τέρμα, πήγαινε και τη μάζευα από τον παλιό τότε. Το Ρινό Γκαρσόν Ντεμπρεσερί. Εκεί έφτανε η μπάλα. Μη σου πω και μέσα στη θάλασσα. Προσπαθούσαμε μετά με κανένα ματσού και με κανένα ξύλο να την πάρουμε μέσα. Άρα δεν ήταν και τόσο επιθυμητή η θέση. Έχανε και το γούστο να βάλει γκολ, να πανηγυρίσει αυτά, να κάνει καμιά πάσα, κανένα ψαλίδι, κανένα αυτό, καμιά κεφαλιά, κανένα τέτοιο. Άσε που όταν έτρωγε τον γκολ, έτρωγε και όλο τον Πινελίκη. Καλά, ρε, δεν πρόλαβε να την πιάσει μέσα από τα χέρια αυτά. Έτρωγε και τα ανάθεμα από όλου, ρε. Μιλάμε τώρα για χοντρό Σιχτυρλίκη. Και κοίταζε όταν γινόταν rotation, rotation μάλλον για τον Πινελίκη πήγαινε σύννεφο όταν ήταν η σειρά σου να καθίσει. Λοιπόν, εκτό και αν βάζαμε και βέβαια και τον πιο πιτσιρικά, κάποιο που έμπαινε στην παρέα μετά και να καινούριο φίλε, πρέπει να περάσει από τέρμα πρώτα. Να καθίσει 42 χρόνια τέρμα και όταν ψηθεί, τότε θα μπει να παίξει. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τι ωραία. Να σου πω κάτι. Στενοχωριέμαι τώρα. Στενοχωριέμαι και χαίρομαι. Ταυτόχρονα γιατί. Χαίρομαι γιατί δεν πέθανε η μπαλίτσα τη παρέα με το 5x5. Πάει ο κόσμο και παίζει ακόμα μαντράχαλι σαν και εμά κι όσοι. Να που μου χαιρετάμε τα 50 απέναντι είναι, σηκώνονται και πάνε για μπάλα. Αλλά απ' την άλλη, φίλε, είναι μπάλα στο κλουβί. Γύρω-γύρω σύρματα, να μην φύγει μπάλα έξω. Δηλαδή είναι λίγο, η εικόνα είναι λίγο στενάχωρη. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν και τα 5x5. Αλλά λέω, σαν εικόνα, ρε παιδί μου, το βλέπω το περνάω έξω από γηπεδάκια ή όποτε πηγαίνω κι εγώ και πέσω που νιώθω, ανοίγει μια πορτούλα και μπαίνουμε μέσα σε ένα κλουβί, φίλε. Κανονικά. Τι διαφορά έχει αυτό το κλουβί από το κλουβί με τα θηρία? Κανένα. Καμιά διαφορά δεν υπάρχει. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα για να παίξουμε. Τι έλεγα? Και βγήκα στο χωματόδρομο, λάσπωσα τα υπέροχα λάστιχά μου, Ριτοκιώση, Παρίσι Ντακάρ, με θηρία, με αυτά και τα λοιπά, μηχανές πάνω από τον γυρίστο. Α! Έλεγα λοιπόν ότι ο τερματοφύλακας
αυτός ο οποίος ήθελε να καθίσει, δηλαδή έλεγε παιδιά τέρμα εγώ, τον κοιτούσαμε όλοι σαν λίγο πρέπει να ήταν λίγο πειραγμένος, λίγο μια τρέλα κουβαλούσε, δεν το συζητάω κιόλας να πέφτει στα τσιμέντα, δηλαδή παίζαμε εκεί στο 104 δημοτικό σχολείο Άνω Τούμπας, θυμάμαι τον Αλέκο το Μοσχίδι που έπαιζε πάντα Ιρακλάκι, αδερφούλη μου, που έπαιζε πάντα τέρμα, έπεφτε κάτω, έσκιζε τα γόνατά του. Αυτός που καθόταν τέρμα και το ζούσε όμως, έτσι και είχε και κανένα γάντι. Αϊτέ, έπαιρνε μέσα στο ρόλο τελείως. Τώρα να σας πω σε τι αρρωστημένες καταστάσεις φτάναμε. Ότι με μαρκαδόρο ανεξίδηλο γράφαμε νούμερα να πούμε στην πλάτη και ονόματα. Θα κάνω άλλη εκπομπή για αυτά. Ξεχωριστή. Κι όσοι. Μόνο ο Vintage. Με μαρκαδόρο πίσω, κανονικά τα ονόματα στη φανέλα. Δημόπουλος, Βασιλάκος, Καρτάδος και τέτοια. Κανονικά πίσω στη φανέλα, φίλε. Τότε που, εντάξει, τότε που ήμασταν εμείς μικροί ήταν αυτοί. Λέω λοιπόν ότι ο τερματοφύλακας εκ των προτέρων απριόρι που λένε οι μορφωμένοι, οι παραμορφωμένοι, κουβαλάει μια μούρλα. Μη χάσει ποτέ, Πασχαλάκη, τη μούρλα σου. Γι' αυτό έρχονται και σε αγκαλιάζουν όλοι. Γιατί αυτό το οποίο μου είχε μεταφέρει ο Τσουρουκίδης εκεί στο συνεργείο μετά το μάτς με τον Αιγινιακό, πριν το μάτς με την Ξάνθη και το είπα αμέσως μετά, μου λέει ρε, εσύ ήρθε ο Πασχαλάκης, δουλεύει εδώ πέρα ένας ξαδερφός του, ένας ανιψιός του, δεν ξέρω τι. Και όταν του είπα, τι θα γίνει, ρε φίλε, θηρίο μου λέει, θα παίξω. Θα παίξω μόνο, θα μου λέει. Έσφιξε τα δόντια, έβγαλε μια τρέλα, νομίζαμε θα φάει τα μυαξόνη, λέει. Ότι θα κατεβάσει, λέει, τις μπάρες να τις δαγκώσει, λέει, τα σίδερα. Το κράτησα αυτό και το βλέπω μέσα στα μάτς. Προτίμησα να ξεκινήσω από αυτή τη φάση για το παιχνίδι της Λαμίας. Τρέχουν όλοι, είναι μια αγκαλιά, είναι όλοι μια παρέα. Ζουμουσού κατάσταση. Όσο για τον αγαπημένο μου, για το λατρεμένο μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ άλλη φορά με τέτοια όμορφα λόγια για ποδοσφαιριστή. Σε γουστάρω τόσο πολύ, ρε Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Το λέω από την πρώτη μέρα που ήρθες. Δεν ξέρω, επειδή είχες κυλίτσες, επειδή ταυτίστηκα, επειδή είσαι αρτίστας. Επειδή τη αγυνεύει τη στρογγυλή θεά, δεν την κλωτσά απλά να φύγει από το πόδι σου. Τη δίνει εντολέ, τη μαγεύει, τη λε ερωτόλογο στο αυτή πρόστιχα και σε καψουρεύεται. Και μετά, αφού τη αγυνεύσει, ό,τι τη πει το κάνει. Υπακούει. Υπακούει και γουστάρει επειδή σε έχει καψουρευτεί. Και είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Τη γουστάρει κι εσύ τη στρογγυλή θεά. Δεν την κοπανά από εδώ από εκεί, δεν την ταλαιπωρεί. Τη θοπεύεις, τη χαϊδεύεις, τη μαγεύεις, τη φτιάχνεις, την ερεθίζεις. Είναι ερωτική η σχέση που έχεις. Σε ένα μάτς που η Λαμία τα δίνει όλα. Και εντάξει, θεμητό, εμείς όπου πάμε έτσι γίνεται. Δεν περάσαμε πουθενά αέρας. Δεν περάσαμε πουθενά αέρας. Έβλεπα τους αμυντικούς της Ξάνθης στο μάτς με την ΑΕΚ. Μια χαλαρότητα, ο Βράνιες. Ο Βράνιες είναι στο ΆΚΑ και ο επόμενος αμυντικός τρώει σουβλάκια στον Ισθμό της Κορίνθου. Για να μην σας πω στο Λεβέντι. Ο επόμενος, ρε παιδί μου, αν πνιγόταν ο άνθρωπος και έλεγε ρε παιδιά, ένα νερό ρε παιδιά. Δεν υπήρχε άνθρωπος, ψυχή, παίκτης Ξάνθης κοντά του για να του δώσει ένα ποτήρι νερό να μην αφυτατωθεί. Να του βγάλει το κοκαλάκι από το ψάρι που είχε στο λαιμό. Δεν υπήρχε. Ρε παιδιά, ένας άνθρωπος, ρε παιδιά. Ο επόμενος αμυντικός της Ξάνθης ήταν μίλια μακριά. Τέτοια χαλαρότητα. Σαν να βάλει το βρακί του Πάγκαλου ή του Φίλη να πάει μετά να το φορέσει η Κέιτ Μος. Δεν θα είναι χαλαρό. Δεν θα έχει ξεχυλώσει το σόβρακο. Θα το έχει. Δεν γίνεται να μην έχει ξεχυλώσει. Έτσι ήταν η άμυνα. Τα δύο goal offside της ΑΕ γαργάρα τα μέσα. Εκείνο το έρμο, το ένα. Το ένα μόνο offside του Πέλκα στα Γιάννενα το δείξανε 412 φορές. Από αριστερά, από δεξιά, από πίσω, από κάτω. Από μέσα από την κάμερα, από ντρόν, από ελικόπτερο, από ανεμόπτερο. Από πτερονόσαυρο, από το πλάι. Προσομοίωση με Μικη Μάους, με έτσι, με αλλιώς. Με ό,τι υπήρχε. Με ό,τι υπήρχε. Το δείξανε 100 φορές. Στα δυο offside της Ξάνθης, μπαμ μπαμ. Μέχρι και η Νόβα κατέβασε τις επαναλήψεις στο διαδίκτυο. Άτσα! Άτσα παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά, μας βλέπουνε, σας βλέπουμε και σας ακούμε ρε, να ξέρετε. Γυρίζω πάλι στο Μπίσεσβαρ, ένα μάτς λοιπόν, όπου η Λαμία καλά κάνει, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κατηγορήσουμε τώρα αυτά που λένε ότι μπορεί να πήρε πριμ από άλλη ομάδα
ή μπορεί να έπαιζε για την κατηγορία. Βεβαίως, οκ, okay, θεμητό. Το ξέρουμε τι μας περιμένει. Το είδαμε και στα Γιάννενα, το είδαμε και στον Ατρόμητο, πώς παίζουν όλοι απέναντί μας. Με λύσα. Η εντολή είναι αυτή. Μόνο μη το πάρουν αυτοί εκεί πέρα πάνω. Πέσαν και οι μάσκες, δηλαδή βγήκε ο ίδιος ο Σάββας και το είπε. Κύριε Σάββα, μην το. Να ξέρετε, λέει. Δηλαδή, εμείς δεν θα το πάρουμε, σου λέει σαν Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτοί, αν το πάρει η ΑΕΚ, θα στενοχωρηθούν 90% λιγότερο. Κατάλαβε, σου λέει, αν πάρουν πρωτάθλημα αυτοί οι μουρλοί εκεί πέρα πάνω, που τόσα χρόνια δεν έχουν πρωτάθλημα και αυξάνουν τον κόσμο τους, αυξάνουν την τρέλα τους, αυξάνουν το πάθος τους. Με έναν άνθρωπο τόσο δυνατό οικονομικά θα βγουν Champions League. Τέλος! Γεια σας! Ξεφύγανε! Άσε που χαλάει την πιάτσα αυτός εκεί πέρα πάνω. Ξοδεύει, τακτοποιεί όλες οι οφειλές. Δεν μπήκε σε νόμους περίεργους να ξεπλύνει, να τα γράψει το χιόνι. Τα χρέη. Με υποβιβασμούς και τέτοια. Μπραφ! 11,5 ντούκου. Γυρίζω στον Μπίσε. Εκεί λοιπόν που είναι 0-0 και έχει αρχίσει ένα σφιξιματάξιο στο μάχη μας, γιατί λέμε λες να είναι τώρα η γκέλα. Με αυτούς λες να είναι εδώ τώρα η γκέλα. Έρχεται η μπάλα, ούτε καν κοιτάει εκείνη τη στιγμή, όπως δήλωσε και ο ίδιος, τον είχα δει νωρίτερα τον Μπέλκα, και βγάζει το πινέλο και ζωγραφίζει μία ακόμα assist. Ένα απλό άγγιγμα. Προσέξατε τον καλλιτέχνη αμέσως μετά. Δεν έκανε τίποτα έξαλλο. Απλά, οκ, okay, σου λέει, έκανα αυτό το οποίο ξέρω να κάνω. Αυτό το οποίο. Γεια σου Παρισόπουλε, όλοι ταυτιστήκαμε, λέει, από την αρχή λόγω των παραπανήσεων κιλών. Σωστό. Σωστό. Πάντα μένα μου άρεσαν αυτοί που είχαν λίγο κιλίτσα. Ο Βασιλάκος, ο Τουρσούνης, και ο Τουρσούνης δεν τον έλεγε, ρε παιδί μου, αδυνατούλη. Μ' άρεσαν αυτοί που γνωρίζαν καντάρια μπάλας. Ο Τζον Μπάνς στη Λίβερπουλ, ο Μαραντόνα. Εντάξει, τώρα λέω παίκτες άσχετους μεταξύ τους, αλλά μου άρεσαν αυτοί γιατί και εγώ πάντα ήμουνα. Ποτέ δεν με έλεγε Τσίρο, Σιλφίδα. Τη δίνει την παλιά λοιπόν. Χαμός μετά μέσα στα αποδυτήρια για τα γενέθλια του Ράσβαν Λουτσέσκου. Φίλε Ρασβάν, άκουσες πάρα πολλά στην αρχή, επειδή έπρεπε, δεν παίρνουμε τίποτα πίσω, δεν είναι ωραίο να ακυρώνουμε την κριτική, όταν η κριτική έγινε με αγάπη, έγινε με ανησυχία, έγινε επειδή έπρεπε να γίνει, κατά τη δική μας άποψη. Κάνουμε κριτική σε αυτό που βλέπουμε εμείς, όχι σε αυτό που μας λένε άλλοι, ή αυτό που λένε άλλοι. Τώρα λοιπόν πιστώνεσαι όλο αυτό, και το σερί, και την μπάλα που παίζει η ομάδα, και όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, τούρτα μέσα στα αποδυτήρια, μια παρέα σαν να έβλεπες ένα πάρτι. Δεν φοβάμαι τίποτα απολύτως, να το ξέρετε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο τα δικά μας λάθη. Κανέναν αντίπαλο. Θα ξαναπώ πριν πάω στο διάλειμμα ότι κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια. Πάω Ολυμπιακός. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 8.30, με το που θα γυρίσω από το διάλειμμα μπαμ μπαμ, για να δώσουμε 3 μαγικά χαρτάκια και μέσα από τις γραμμές στον αέρα και μέσα από τη γραμματεία μετά τις 9 που θα έρθει η Μαριλής μας, για να κάνουμε, να δώσουμε 3 μαγικά χαρτάκια. Δυσκολοεύρετα, άφαντα, όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια έναν αφιγραντήρα Singer 10 λίτρων. Ένα καταπληκτικό δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αφιγραντήρας, ένα υπέροχο δώρο. Να πω ξανά για την Κυριακή. Δεν πρέπει, εννοείται, δεν πρέπει να πέσει κέρμα, δεν πρέπει να πέσει κροτίδα, δεν πρέπει να πέσει πυρσός, δεν πρέπει να πέσει κινητό, δεν πρέπει να πέσει βλέφαρο, δεν πρέπει να πέσει κανένας για ύπνο, δεν πρέπει να πέσει στην αντίληψή μας τίποτα, δεν πρέπει να πέσει ούτε φλερτ. Δηλαδή να πέσει γκόμενα από φλερτ συνοπαδού. Να του πει όχι, δεν μπορείς να με ρίξεις σήμερα, απαγορεύεται να ρίξουμε το οτιδήποτε, δεν πέφτω σήμερα. Δεν πρέπει να πέσει χιόνι, δεν πρέπει να πέσει θερμοκρασία, δεν πρέπει να πέσει το ρεύμα, δεν πρέπει να πέσει έξω κανένα σε οτιδήποτε προβλέψει, σε οτιδήποτε πει, υπολογίσει. Δεν πρέπει να πέσει κανένα σε αντιφάσεις, δεν πρέπει να πέσει το κυριότερο η ψυχολογία. Δεν πρέπει να πέσει τίποτα, ούτε σε δυσμένεια κάποιος, δεν πέφτει τίποτα. Την Κυριακή να σκεπαστεί ο ουρανός, θυμάστε στην ταινία η 300. Την πρώτη φορά μου είχε ένα έκτακτο ραντεβού και έφυγα στη μέση της ταινίας και είδα μόνο τους 150. Την πρώτη φορά που την είδα την ταινία. Λοιπόν, λέω, θυμάστε κάποια στιγμή με τα βέλη
οι Πέρσες που σκοτίνιασε ουρανός. Εδώ λοιπόν τι θέλουμε να κάνει, θέλουμε να κρύψουμε τα αστέρια. Την Κυριακή το βράδυ, επειδή θα είναι βραδινό το μάτς, αλλιώς θα έλεγα να κρύψουμε τον ήλιο, την Κυριακή το βράδυ πρέπει να κρυφτεί ο ουρανός από τα χαρτάκια. Ήδη μπήκαμε σε διαδικασία, εκατομμύρια χαρτάκια. Μια ατμόσφαιρα που θα τη ζηλέψει πάλι όλη η φίλιος η ποδοσφαιρική, που θα κάνει το γύρο του κόσμου, μέσα από τα βιντεάκια, μέσα από το YouTube. Αυτό πρέπει να γίνει. Φωνή μέχρι εκεί που δεν πάει, να τα κάνουν πάνω τους πριν βγουν από τα σκαλοπάτια στην ανηφόρα για τη Φυσούνα, να μην περάσει ούτε καν από τη σκέψη τους ότι μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε. Όμως, το λέω κάθε εβδομάδα, όχι έπαρση, όχι αλαζονία, όχι ψηλώματα, έλα μωρέ τώρα ποιοι είναι αυτοί, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υποτιμούμε κανέναν, ειδικά αυτόν ο οποίος χάνει τα σκύπτρα, που καταραίει ο κόσμος του, που τα έχει τακτοποιήσει μια χαρά, έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έβαζε τα εκατομμύρια τσέπη και τώρα ήρθαν αυτοί πάλι από το βορρά και του χάλαζαν τη μανέστρα. Ήρθαν και του γκρεμίσαν όλο αυτό το οικοδόμημα, το σαθρό. Θα έρθουν πληγωμένοι, έρχονται θυγμένοι, έρχονται και ξέρουν ότι παίζουν το τελευταίο χαρτί αξιοπρέπειάς τους φέτος. Μην κάνουμε το λάθος και τους υποτιμήσουμε. Μόνο αυτό έχω να πω. Αγωνιστικά απέχουμε βήματα. Αυτό. Το νου μας όλοι λοιπόν για το τι θα γίνει. Δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό. Ξέρετε με ποιον παίζουμε. Με αυτόν! 1-0! Ναι, θα δεχτώ το 1-0 με την ΑΕΚ. Πάμε Τρίπολη και μετά έρχεται η βασική συνδιεκδιεκήτρια. Η βασική αντίπαλος. Γι' αυτό λοιπόν όλη τη βδομάδα θα σας ζαλίσω τον έρωτα. Θα σας ζαλίσω τα αυτιά. Θα γίνω αντιπαθητικός. Θα γίνω ενοχλητικός. Για το ότι δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό. Σήμερα το βράδυ μαζεύονται οι σύνδεσμοι, τα παιδιά που περιμένουν, που λαχταρούν, που ήταν εκεί στις δύσκολες, στις στοχές μέρες, στις στενάχωρες, στις πίκρες, στα γιάζι, στο κρύο, στα ταξίδια, σε κάθε άκρη του κόσμου. 8 βήματα πριν είμαστε! 8 βήματα. Θα προστατέψουμε το σπίτι μας, θα προστατέψουμε την προσπάθεια της ομάδας, θα σμπρώξουμε την ομάδα σε ένα θρίαβο απέναντι στο γάβρο, χωρίς να γίνει το παραμικρό. Χωρίς. Και αν δείτε το διπλανό σας να είναι άγνωστος, να μην τον έχετε ξαναδεί και να σηκώνει το χέρι, να ρίξει οτιδήποτε, να ανάψει πυρσό, αυτά, στυλό, οτιδήποτε, το πλακώνετε σφαλιάρες όπως είναι. Όλοι μαζί, όλοι γύρω-γύρω. Αυτός θα έχει έρθει για να βλάψει αυτό που αγαπάμε. Για να βάλει δυναμίτη στην προσπάθεια για το πρωτάθλημα. Θα έρθει γιατί εξυπηρετεί σκοπούς άλλους. Για να κάνει προβοκάτσια. Γιατί μετά, το ξαναλέω, θα πρέπει η ΑΕΚ να έρθει σε γεμάτη. Σε τούμπα ηφαίστειο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι από εδώ και πέρα, μέσα από τα τηλέφωνα στον αέρα, κληρώνουμε 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δισεύρετα, άφαντα μαγικά χαρτάκια, εννοείται sold out, εννοείται, του ξαναλέω, αν είχε 100.000 χωρητικότητα το γήπεδο, ο ναός θα γέμιζε την Κυριακή. Έρχονται αυτοί. Αυτοί που μας χάλασαν πολλές Κυριακές από τη ζωή μας τα τελευταία 20 χρόνια. Που έχουν το θράσος να μιλούν και για εύνοιες και για οτιδήποτε. Αυτοί που πέταξαν λάσπη μέσα από τα μέσα τους. Που δεν λένε να το χωνέψουν, ότι τελειώσαν τα ψωμιά τους. 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έναν αφιγραντήρα Singer 10 λίτρων καταπληκτικό δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα δώσουμε και 11 δώρο όποιος μπαίνει αυτές τις μέρες στο κατάστημα της Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αλλά και όποιος παίρνει μέρος εδώ στην εκπομπή θα κερδίζει, θα μπαίνει στη διαδικασία για να κερδίσει ένα υπέροχο δώρο. Αφιγραντήρα 10 λίτρων, 120 ευρώ η αξία του και Singer μάρκα πρώτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, πάμε! Πολύ καημό έχει αυτό μέσα και πολύ dirty. Το χαλί, γι' αυτό το κουστάρω. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα και σήμερα ανοίγουμε γραμμές. Ξαναλέω, 2310-287-888. Μπαίνετε στην κλήρωση για 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή. 3 μαγικά χαρτάκια και έναν αφιγραντήρα από την Electronet. Ένα αφιγραντήρα Singer από την Electronet Παμπουκίδη Κολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα κληρώνουμε σήμερα. Πάμε! Και θα έχουμε, όπως είπαμε, 11 δώρα. Στις προσεχείς 11 μέρες. Και εδώ και στην Electronet. Μπαίνετε, συμπληρώνετε και το βράδυ θα κληρώνεστε και θα λέω το όνομά στην επόμενη μέρα. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι!
Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο παιδί! Καλό στον Ανδρέα. Καλά είσαι. Καλά, αδερφέ. Πώς πέρασες, ρε φίλε. Ήρεμα, αδερφέ, δεν πήγαμε πουθενά. Ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν. Εδώ. Έχουμε. Θέλω να το ακούσω όμως, να το βάλεις, παρακαλώ πολύ. Από μια ταινία. Ναι. Το Ένα Γελαστό Απόγευμα. Ναι. Με τον Κούρκουλο είναι, νομίζω. Ναι. Βγαίνει κάποια στιγμή ο άλλος και του λέει. Και υπάρχει στο YouTube αυτό. Το ναι. Παίξεις, είναι φοβερό. Του λέει την Κυριακή ξοφλάς. Ψάχνει ήδη ο Χρήστος. Την Κυριακή ξοφλάς, Και του λέει την Κυριακή ξοφλάς. Δηλαδή αυτό και για μένα αυτό έχει το νόημα. Δηλαδή πάει να πάρεις ασκήπτρα από το προηγούμενο, ρε παιδί μου. Και δεν τρελαινόμαστε. Πρέπει να νικήσεις αυτόν που κατέχει το πρωτάθλημα. Να είσαι και τυπικά τον αποκαθιλώσεις, δηλαδή για να κάψεις το βασιλιά Καρνάβαλο. Κατάλαβε. Πρέπει να νικήσεις αυτό. Άκου δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Να ξέρεις, το έχω, το κόβω, θα παίζει μαζί με το νου σας. Έχεις την πατρότητα, το franchise. Όχι, την πατρότητα την έχει μια παρέα στην Επτάλοφο που μαζευόμαστε και ένα Σάββατο. Φιλιάς στο Σεβιχίλ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, Ανδρέα. Πάμε παρακάτω. Μου λέτε αν θέλετε σας βάζω στην κλήρωση για τον αφιγραντήρα για τα τρία εισιτήρια. Καλημέρα σας, ναι. 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 Καλημέρα. Καλό στο κορίτσι. Τι κάνετε? Τέλεια θα πάει εβδομάδα, ζεστή φωνή, υπέροχη, αισθαντική, μια ομορφιά. Έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα και με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Α, κοριτσάρα μου, τι ωραία. Μελωδίες βγαίνουν από το στόμα σου, μελωδίες. Μελωδίες στα αυτιά μας. Όλα εντάξει, θα πάει καλά εβδομάδα. Δεύτερο τηλέφωνο της εβδομάδας και βγαίνει γυναίκα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεν μασάω τίποτα, έχω μαζί το ισχυρό φίλο. Σας αγαπάμε και στο Λίμπερο, γι' αυτό. Και εμείς σας αγαπάμε. Αυτά είναι αμφίδρομα. Έτσι πάνε. Θα μου πεις όνομα να σε βάλω στην κλήρωση? Εννοείται. Αν κερδίσω και τον αφιγραντήρα, ακόμη πιο χαρούμενη θα είμαι. Τέλεια. Για πες. Λοιπόν, Ελένη. Ελένη. Πολύ ωραία. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία. 6-4-5. Τέλεια. Παιδιά, σας βάζω στις δύο κληρώσεις μέσα για να μην τρώμε χρόνο στις γραμμές. Σε όλους. Ναι, τώρα, αν δεν θέλετε σου τσουμούξου, θα το κανονίσουμε. Εντάξει. Γεια σου, Λενιό. Να σε γυρίσει. Γεια σου, γεια σου, κορίτσι μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Πάμε παρακάτω. Αμέσως, φίλε, μόλις βγει γυναίκα, βλέπεις που μαλακώνει όλο το θέμα. Αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα, φίλε. Αλλάζει, ναι, καλημέρα. Τι έγινε, Κωστάκη? Ω, καλώς το. Απαπάρε, μετά. Κουστάρομαι όλοι τελικά. Και οι χωριάτισες και οι πρωτεβουσιάνες και οι όλες. Μα πάντα επιτυχίες σου εύχομαι. Αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, απόλαυση, πετάμε στα ουράνια. Όσο για το την Κυριακή ξόφλησες, δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Την Κυριακή ξοφλάς. Ναι. Την Κυριακή έχεις ξοφλήσει εδώ και δύο μήνες. Εντάξει, απλά την Κυριακή θα μπει σφραγίδα. Λοιπόν, αν κερδίσουμε και με 2 και 3 0... Θέλω να ακούσει λίγο, άκου λίγο. Το λέει και με τρόπο... Δηλαδή είναι απειλή και υπόσχεση. Άκου λίγο, άκου το ύφος. Μα μυστερό τρόπο. Δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Ανατρίχια τώρα. Την Κυριακή ξοφλάς. Λοιπόν. Την Κυριακή ξοφλάς. Λοιπόν, μην παγιδεύετε. Όχι ρε, όχι, είπα. Και μην παίζετε και στοίχημα με 4-0 και μετά βγαίνετε και ουρλιάζετε γιατί χάσατε τα 7 ευρώ. Καμία υποτίμηση στον αντίπαλο. Το λέω κάθε εβδομάδα. Καμία έπαρση. Εδώ λέμε να μην υποτιμούμε τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Τώρα με τον Ολυμπιακό, ακριβώς. Το ίδιο που λέγαμε και για τη Λαμία. Είδατε τι έγινε ένα ημίχρονο. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Όλοι θέλουν να μας νικήσουν, όλοι είναι απέναντί μας. Μένιο, το καταλαβαίνεις. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Αυτό αποδείξαμε. Αποκαθελώσαμε τον Καρνάβαλο, τον φωνιά του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μας αρκεί. Έτσι έγινε πολύ μεγάλη κίνηση και από την ΑΕΚ. Μην το παραγνωρίζουμε αυτό. Άσχετα τα όσα λέγονται. Τελευταία ό,τι μπορεί, ναι, είναι και θεμητό, ξέρεις, και ισχύει και για μας. Μπροστά δεν ήμασταν, αλλά υποψιάζομαι όμως ότι δεν μπορεί. Δεν δίνουμε τον τίτλο και εμείς στην ΑΕΚ παράδειγμα, μια χαρά τα πήγαμε, ακριβώς. Τον ξεσκίσαμε, τον αποκαθυλώσαμε, τον κατεβάσαμε από εκεί που ήταν, τελείωσε η δουλειά και ο καθένας μόνος του πλέον, ειδικά στο αγωνιστικό. Όχι πλέον, πάντα μόνοι μας ήμασταν. Έτσι ακριβώς. Πάντα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με το ΠΟΚ, μην ξεχνάμε. Έγινε Μένιο! Άλλου είδους άνθρωποι αυτοί εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο. Είμαστε επαρχία, είπε. Σε βάζω! Κλήρωση! Και δεν με βάζεις. Και δεν με βάζεις. Θα πονέσω. Δώσε τα τρία. Όχι, έχω πολύ ελαφρύ χέρι.
Τι θα κάνουμε, ρε! Εξέταση μπροστά, τι θα κάνουμε! Έλα, είμαι ο 834. Φιλιά! Γεια σου, Μένιο! Γεια σου, Μένιο! Γεια σου, αγόρι μου! Πάμε παρακάτω! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Προσοχή! Το νου μας την Κυριακή δεν πέφτει τίποτα. Δεν πέφτει ούτε φύλλο από δέντρο. Δίπλα στην Αγία Βαρβάρα. Δεν πέφτει τίποτα. Σκεπάζουμε τον ουρανό με τα χαρτάκια. Καλύπτουμε το φεγγάρι και τα αστέρια. Με τη φωνή μας. Να φανεί πάλι από λήψη, από δορυφόρο η τούμπα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς, γιατί δεν μας μιλάτε, είμαστε μαλωμένοι. Καλημέρα, Κωστή. Α, καλώς το κορίτσι. Άντε πάλι. Καλώς το κορίτσι. Εντάξει, καλώς το αγόρι να πω. Τι να πω, λοιπόν, να μην πω. Άκου, Κωστή μου, άκου, ναι. Άκου, να μην σε καθυστερώ πολύ. Γράψε 338 καταρχήν. 338. Εύη. Εντάξει. Πάρα λοιπόν, πολύ. Θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Πού είναι εκείνος ο λαλίστατος ο κύριος Κώστας να μας πει για την ΑΕΚΤΣ. Ο ΑΕΚΤΣ. Ναι, αυτός που... Γαργαρίτσα. Για την άμυνα της Ξάνθης που μάρκαρε με τα μάτια. Ποια μάτια. Με τα μάτια μάρκαρε. Στη Θήβα ήταν. Ο Βράνιες ήταν στην Αθήνα και οι άλλοι ήταν στη Θήβα. Μάρκαρα από εδώ. Μπράβο, περί πιο κοντά ήμαν. Πιο κοντά ήμαν. Πού είναι αυτός να μας πει τώρα για τα γκολ που βάλανε. Δύο offside γκολ. Δηλαδή αυτός ο λαλίστατος κύριος πια. Τέλος πάντων. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον. Πόσοι έχουν εξαφανιστεί. Όσοι έχουν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν τελείωσε η αναμετάδοση Κωστή, ναι, του Ολυμπιακού, ναι, στην ΕΡΑ, ναι, αυτοί που σχολιάζουν εκεί, αναμεταδότες, λέγανε ότι είναι στην τρίτη θέση, ναι, και ότι περιμένουν την έφεση. Ναι. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις ότι επί 10 μέρες συνέχεια, πότε θα ορίσει ο αθλητικός αγγελέας, πότε θα επέμβει, πότε, ναι, θα επέμβει. Ναι, καλαφαγωθήκανε. Δυστυχώς και μέσα, λοιπόν, στην πόλη μας. Ναι. Έτσι, να τα λέμε όλα. Πάμε παρακάτω. Έλα τώρα. Πάνω, ναι. Μη με φουρκίζεις που λέει η γιαγιά μου. Που έλεγε δηλαδή. Πάμε. Είμαστε φουρκισμένοι. Ναι, πάμε. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει σαν ΠΑΕ. Εγώ θα πάρω την ΠΑΕ. 95, 40, 50 τα έχω έτοιμα. Λοιπόν, δεν πρέπει σαν ΠΑΕ να βγάλει ανακοινώσεις. Γιατί όταν βγει το αποτέλεσμα και μετά θα είναι αργά να χτυπιόμαστε. Για την έφεση του Ολυμπιακού λες. Ακριβώς. Ναι. Όπως τιμωρηθήκαμε εμείς, όπως τιμωρήθηκε, ναι, ο ίδιος ο Παναθηναϊκός που τώρα δεν τον νοιάζει. Ναι, στην κατάσταση ναι, ναι, που είναι, ναι, το τελευταίο που τον ενδιαφέρει, ναι, 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 πρέπει να μιλήσουμε πριν, το μετά είναι αργά. Μάλιστα. Από τώρα πρέπει να βγάζει ανακοινώσεις, να κάνει ό,τι κάνανε αυτοί επί 10 μέρες, πότε εισαγγελέας και πότε εισαγγελέας, ναι, ώστε αυτοί να μην είναι άνετοι ότι α, εντάξει. Να σου πω κάτι, Εύη μου, γράψτε. Και... Ναι, πες μου. Λιγότερα δεν θα τιμωρηθούν, περισσότερα μπορεί. Ναι, δηλαδή πάνε στην έφεση, κοίταξε, πάνε στην έφεση, το μείον 3. Αποκλείεται να γίνει μηδέν. Μην παραπάνω μπορεί να γίνει. Θυμίσω αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Εντάξει. Τη θυμάμαι και στη λέω. Έχω δει πολλά τα μάτια μου. Παλιά, με παλιά καθεστώτα, με την παλιά ΕΠΟ, ούτε καν θα πήγαιναν για αφαίρεση, έτσι. Δεν ξέρω, αλλά τους είδα πολύ να ελπίζουν πολύ και τρόμαξε το μάτι μου πλέον. Έγινε, Εύη! Σε χαιρετώ! Φιλιά! Για εισιτήριο δεν με νοιάζει γιατί το κερδίσαμε ήδη. Εντάξει, έγινε. Το χαίρομαι. Το γιος μου την περασμένη χαίρομαι, εβδομάδα, χαίρομαι. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ. Βάζω ένα όχι δίπλα. Μέρα. Φιλιά, ευχαριστώ. Πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Είπαμε, τρία μαγικά χαρτάκια πάω Ολυμπιακός στο ναό που θα βουλιάξει. Θα είναι ηφαίστειο την Κυριακή και έναν υπέροχο αφιγραντήρα 10 λίτρων Singer από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώ το Σεραίο. Φιλέ. Σερέ, Στελάρα. Την Κυριακή θα βουλιάξει η Τούμπα και σήμερα ήδη βουλιάζει ο Γερμανός. 8 και 10 πέρασε, έχει 10 ταλιμπάνα απ' έξω. Γι' αυτό. Έστειλα και το γιο μου του Μουτζαχεντίνη εκεί να περιμένει τώρα στην ουρά με τις ταυτότητες και τα έμκανα χείρας. Φίλε, θα γίνει χαμός. Δηλαδή από τις 8 η ώρα ήταν εκεί και περιμένει ο κόσμος έξω από τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό. Είπα του κόσμου, είπα το νούμερο. 100.000 αν ήταν η χωρητικότητα και όχι 28.500 πόσο είναι τώρα με τα καρεκλάκια. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει άδεια καρέκλα, να πέφτει καρφίτσα την Κυριακή. Αν έχει δικαίωμα, έτσι, δεν ξέρω να βάλει και 2 γιγαντοθόνες απ' έξω, θα έχει και άλλες 30.000 απ' έξω. Άλλες απ' έξω. Νομίζω υπάρχει κόλλημα εκεί με το συνδρομητικό, ναι, απαγορεύεται κάτι ξέρω, τέτοιο. Ναι. Γι' αυτό το λέω, αν υπήρχε δυνατότητα, και εγώ δεν το γνωρίζω το νομικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά φίλε, όταν θα δεις πώς γυαλίζει το μάτι του κόσμου αυτό, και μετά βλέπεις το μάτι του Πασχαλάκη. Αυτό, είναι φίλε, το μάτι του Πασχαλάκη. Το μάτι είναι το ίδιο, φίλε. Πασχαλάκης, μάτος. Πέλκα στο μάτι πως γυαλίζει.
Πρίγιοβιτς, τον είδατε, έτρεχε με λύσα, μπορεί να μην έβαλε γκολ. Ανοίγει διαδρόμο, στη δουλειά του Πρίγιοβιτς δεν είναι μόνο τον γκολ. Ακριβώς. Όταν στην πέφτουν δυο και τρεις. Μα στη φάση του γκολ του Μαουρίσιο παίρνει πάνω του τρία κορμιά και φεύγει. Ναι. Και του λέει, έλα, μόνο σου είσαι. Και έτσι όπως το κάνει, ρε φίλε, έτσι όπως το κάνει, μόνο έτσι μπορούσε να του βάλει τον γκολ. Έτσι, έτσι. Το Μαουρίσιο λες. Μόνο έτσι, με τέτοια κεφαλιά, για να περάσει πάνω από τον αμυντικό. Αφού κοστίζει κάτι. Είχα τέτοια τρέλα, 5 η ώρα ξεκίνησα, 5 και 4 ξεκίνησα από στις 7 και 10 ήμουν κομμωτινή σε μια πιτσαρία που είχε εκεί στον όροφο και έβλεπα το παιχνίδι με κάτι άλλα παόγια. Αγόρι μου. Ήταν να πάμε Τουρκία, ξέχασα να πάρω την ταυτότητα με τη σύλλανα με το τρένο, με λέει γυναίκα, ποια είναι η γυναίκα, λέω. Νταλκάς μας ήταν να προλάβουμε το παιχνίδι, όχι ταυτότητα. Αυτό ρε, ποια εγκρομή τώρα. Ταυτότητα τη σύλλανα με το τρένο μετά. Στέλιο, σε βάζω στην κλήρωση. Ναι, ναι, 283 φίλε. Και το συντήραμα το τείχο θα το πάρει ένας άνεργος ή ένας πολίτεκνος. Ωραία. Βάζω και δίπλα ΑΠ, άνεργος, πολίτεκνος. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Στέλιο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Σε λίγο θα μπορείτε να τηλεφωνείτε και εκτός στη γραμματεία μας για τα τρία μαγικά χαρτάκια. Θα γίνουν καπνός, άφαντα. Δεν θα υπάρχει sold out πολύ νωρίς μες τη βδομάδα. Να το ξέρετε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλό στο παιδί. Ποιον έχετε ηχολήπτη σήμερα? Αυτόν 1-0. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις τέτοιες χαρές τριτιάτικα, αγόρι μου. Δεν θα μου πεις όμως. Θα σου πω, έχω Χρήστο και όση που την έχει τόση. Την αυτοεκτίμηση και την ενέργεια για δουλειά. Δηλαδή το παιδί είναι ταχυδακτηριολογός. Κανονικά, φίλε. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Αμέσως βρήκε, είδες, με το που είπαμε την Κυριακή ξοφλάς, κατευθείαν. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλήθεια σου λέω. Αλλά λέω δεν είναι δυνατόν αυτό το άνθρωπο. Τα ακούς για σένα, λέει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ακού. Πόσοι πήγαν στη Λαμία από τη σειρά 4? Α, δεν ξέρω. Ό,τι είχες πει εσύ. Α, δεν ξέρεις. Ό,τι είχες πει την Παρασκευή. Δεν ξέρω. Πήγαν. Δεν ξέρω τέτοια πράγματα εγώ. Ούτε καν. Κοίταξε, επειδή η πόλη έχει μια ιστορία με το ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το ξέρεις την ιστορία. Για πες. Για το, με το χάντμπολ τότε. Α, ναι. Η πόλη της Λαμίας εννοείς. Ναι. Την πόλη μιλάμε. Ναι, ναι. Ήταν ένα απλό τρολάρισμα στους αντιπάλους. Γι' αυτό και αυτό ήταν. Αλλά πήγε όμως μέχρι και ο εισαγγελέας. Πήγε. Και εμείς από το βουνό, ψηλά. Υπάρχει καλύτερη θέση, φίλε. Συγχαρητήρια για αυτό το κράτος που επιτέλους δουλεύουν οι νόμοι. Επιλεκτικά γλώκα. Μόνο για τη θύρα 4. Το ξέρεις ότι δεν άφηναν τους φροντιστές να πλησιάσουν στο γήπεδο. Αυτούς που βγάζουν τις φανέλες. Τους δικούς μας, φροντιστές. Δεν θέλω να πω πράγματα, ρε Κωστή. Δεν θέλω ειλικρινά. Άστα. Πάμε μπροστά. Αυτό το ωραίο πράγμα που υπάρχει τώρα. Το νου μας την Κυριακή αυτό. Το λέμε κάθε εβδομάδα. Το νου μας καλά. Πρόσεξε να δεις, έχει και ένα καλά. Το νου μας, το νου σας καλά, ρε μάλια. Έτσι λέει. Το καλά, νου... ρε μάλια. Εδώ, εδώ. Για να ακούτε. Το νου σας, ρε μάλια. Έτσι, έτσι. Αυτό που λέμε, το, πρόσεξε το νου μας κιόλας στην εξέδρα. Μπράβο, η ΑΕΚ πρέπει να έρθει σε κατάμεστη τούμπα. Ναι, δεν, ο Ολυμπιακός βλέπετε. Κάνει λοιπόν, τα πάντα για να το πάρει η ΑΕΚ τώρα. Έτσι. Τώρα που ανάφερες, δεν θα την ανάφερε καθόλου την ΑΕΚ, αλλά θα σου πω το λόγο τιμής. Ναι. Και το που ανοίξαμε μαζί. Την Παναγία σου μελά δεν ισχύει. Να το ξέρετε όλοι οι παοξίδες, ξυπνήστε. Ναι. Αυτή... Τι μαζί, μόνος του την άνοιξε, άστο. Αυτοί που διοικούν, δεν ξέρω τι είναι το σωματείο και τι πρεσβεύει, αυτοί που διοικούν σήμερα την ΑΕΚ δεν είναι λογοτιμητές, δηλαδή δεν τιμούν το λόγο τους και δεν μπορεί να είναι από αυτούς που ανοίξανε μαζί. Όχι, την Παναγία δεν... το μαζί μελά. Δεν υπάρχει, δεν πιστώνεται τίποτα. Εντάξει. Άλλος. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όχι στα πανηγύρια πάμε πρώτα και έχουμε και την κογκάδα. Γιατί δεν έβαλε και ο Σαββίδης μια κογκάδα του ΠΑΟΚ εκεί. Έτσι. Και έβαλε τη ΣΑΕΚ αυτός. Συγγνώμη δηλαδή. Έτσι, να ξέρουμε έτσι. Τι λέμε. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία, Μένιο. Παναγιώτη με λένε. Ναι, Παναγιώτη. Ναι, μπερδεύτηκα. Γορμέλα, γορμέλα. Κοίταξε, 4,85 αλλά. 4,85. Αν κερδίσω. Ναι. Πολύτεκνος ή άνεργος παοξής θα πάρει ό,τι κερδίσει. ΑΠ. Τέλεια. Βάζω δίπλα. Φιλιά πολλά. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Γιωργάρα μου.
Έλα, όλα καλά, εντάξει. Όλα εντάξει. Μπορεί κάποιος, ναι, 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 μπορεί κάποιος να μου πει τι φάγανε την προηγούμενη μέρα ο κύριος Πανόπουλος με τον κύριο Μελισσανίδη. Αληθεύει ότι φάγανε. Κανονικά, φίλε. Σε εστιατόριο, βεβαίως. Κοινή θέα. Ούτε καν κρύφτηκαν. Δεν είναι ότι βρέθηκαν σε κανένα πατάρι. Μα ναι, γιατί. Δεν ανέφερε καμιά εφημερίδα, κανένα τηλεοπτικό κανάλι τη συνάντηση η οποία γίνηκε. Βεβαίως. Ενώ όταν γίνηκε η συνάντηση Γκαγκάτση με τον πρόεδρο του ΠΑΣ, ναι, είχε γίνει. Χάλασε ο τόπος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Okay. Όχι, δεν πειράζει, κάποτε πρέπει να γίνει. Ναι, 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 εντάξει. Τα ξέρουμε. 4-16. Και είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Και τα εμπερίπτωση εισιτήριο δώσεις όποιον κάνει σκέφη, ανέργο και τα λοιπά και θέλεις. Γεια σου Γιωργάρα μου. Σε φιλό. Σε φιλό. Σε φιλό. Καλημέρα. Ναι. Καλό το παιδί. Τα ρίφου βντρος μια στάκα καμπουμού. Για τα στάκα ο κομμάντα. Τα ρίφου βσκαγιά. Έτσι, έτσι, έτσι. Κορυφαιόφσκαγια. Αγόρι μου. Για πες, αυτό δεν είναι φίλε εκπομπή, είναι το φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Ο αλήθωρος μπούφος. Πού έλεγε. Πω, ρε φίλε. Λοιπόν, Τσίτσιο, εγώ δεν θα σταθώ για τους κονδυλοφόρους της Αθήνας, για τα κανάλια, για το ότι ο Μελισσανίδης κλώτησε την πόρτα, μπήκε στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ μέσα και κούνησε το δάχτυλο. Ναι, ναι. Πήγε στον Περέιρα. Και περνάνε στο Μούχτη. Πάλι δυο offside τώρα, πέναλτι που στην ΑΕΚ που δόθηκαν εκεί που δεν έπρεπε με τη Λαμία έξω την περιοχή. Το σμπρόξιμο που λέμε συνέχεια, έτσι. Και ότι οι υποβρύχες καταστροφές και ο καταδυτικός όμιλος βραβεύει τους παίκτες της ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν θα σταθώ εκεί. Εγώ φίλε θα σταθώ σε δύο σημεία. Θα σταθώ, ούτε θα σταθώ σε κάποια ραδιόφωνα εδώ με κάποιους ας πούμε που συνέχεια ο Χαλίφης, ο ευνοημένος ναι, ΠΑΟ και τα λοιπά. Ναι. Το γλύψιμο, το κατάπαυστο για ναι, την Αθήνα. Και το λουκέτο στον ΠΑΟΚ, λουκέτο στο γήπεδο, λουκέτο επεισόδια στα Γιάννα, επεισόδια στα Γιάννα. Φαγωθήκανε, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρουμε πάρα πολύ έξι, καλά ποιοι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν χτίσει καριέρα ενηλικώνοντα τον ΠΑΟΚ με κάτι κατάπτυστες εκπομπές. Εγώ θα σταθώ επίσης σε καλά ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ, φυσικά δεν θα ονοματίσω δημοσιογράφους πραγματικά αγνά, καλά, όχι αγνά, καλά ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ. Και γνωστά ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν ένα υπερβολικό, ένα άκρος υπερβολικό απολογητικό ύφος για ένα οφσαϊτάκι του ναι, Θεού που ξεφεύγει και να απολογούνται στον κάθε φούφο ναι, το οπαδό. Δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Το είπαμε με το που έγινε. Έγινε αυτό το offside, το λέμε γιατί εμείς δεν γουστάρουμε να καλύπτουμε πράγματα ούτε θα γίνουμε ποτέ και τελείωσε αυτό. Τελείωσε αυτό. Με το που ένα ψαϊτάκι που πραγματικά ξεφεύγει, μπύρι μια εβδομάδα. Όχι μόνο δηλαδή αυτό. Το κέρδος ποιο είναι. Θα το παίζουμε για... Κανένα. Ταρίφοφ, θα σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Είδες τι έγινε τώρα με τα δύο ψαϊτάκι. Έτσι, διαμαρτύρεται για άλλες φάσεις. Το άλλο, σκέψου, να παίζαμε εμείς με την Ξάνθη και να είχαν τέτοια συμπεριφορά οι αμυντικοί της Ξάνθης απέναντι στο δικό μας center for ή στο stopper μας που έχει προωθηθεί. Μιλάμε ότι ειδικά σε ένα από τα γκολ, ο επόμενος αμυντικός που μαρκάρει το Βράνιες είναι 7 μέτρα έξω, φίλε. Μακριά, με τα ματάκια. Ξέρεις τα γινότανε, θα λέγανε την άλλη μέρα ο Χαλίφης έτσι αλλιώς η ομάδα. Δεν μου λες. Για τον Μουσάτο Χιονάνθρωπο άκουσες κάνα σχόλιο από τον Μουσάτο Χιονάνθρωπο να πει για μειωμένη απόδοση των αμυντικών όχι βέβαια. Με την αφού είναι τα κίμια φίλε, αφού είναι τα κίμια ο Ολυμπιακός. Άκουσες κανέναν δημοσιογράφο από κάτω ή κάτω παλακρό από εδώ πέρα να λέει μην περιμένεις. Αυτοί, εφόσον το χάνουν, ο Γαύρος, θέλουν να το πάρει η ΑΕΚ. Με κάθε τρόπο θα βοηθήσουν. Γι' αυτό λέω, την Κυριακή τα μάτια μας 14 έρχονται σαν δούριος ύπος. Έρχονται και σαν δούριος ύπος. Πιο δηλώσεις για τον Τούτο Μελισσανίδη στην ΚΕΔ να πούμε και δεν είπε κανένας τίποτα. Λοιπόν, ας είναι ψηλιασμένα τα παιδιά για τους διπλανούς. Γιατί υπάρχουν και προβοκάτσια, το πετάνε μια συμμετογονία ή ένα καπνογόν όποιος ανάξει, γιατί μπορεί να έχει και πυρετό το παιδί, ξέρεις τώρα, τα παναντόρ δεν πιάνουν, έτσι, το κάνουν και υπόθετο άμα χρειαστεί να πούμε έτσι.
κοντά τα χέρια από βλακίες, να προσέχει ο κάθε διπλανός, ξέρω εγώ, το δικό του να πούμε. Παιδιά, εδώ πέρα πάμε, έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Είναι ασταμάτητο τρένο με σπασμένα τρένα. Προχωράμε, αδερφέ. 8 μάτς, 8 μέχρι την αιωνιότητα. Φιλιά πολλά. Σε βάζω, σε βάζω. Έλα. Στην κλήρωση. Λοιπόν, μια από τα ίδια με το προηγούμενο, βάλαμε στην κλήρωση. Μάνθος. Αλλά επειδή δουλεύω σε άνεργο ή πολύτεκνο να πάει. Πες μου, Μάνθος, έτσι. Ναι, φίλε. Βάλε μου και δώσ' μου για τα τρία τελευταία. Λοιπόν, από πού ως πού. Τα τρία τελευταία από το κινητό σου, από πού, από όπου θέλεις. Α, νόμιζα για νουμεράκια, ρε Σόλη. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Καλό. Έχουμε χάσει τα μυαλά, παουκάρα. Για βάλε. Λοιπόν, 871, φιλιά, φιλιά, γεια σου Μάνθο, γεια σου Ταρίφοφ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, δεν σας κόψαμε. Δεν σας κόψαμε με διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη ροή. Καλημέρα, έναν αφιγραντήρα Singer. Υπέροχο, κληρώνουμε από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ένα από τα 11 δώρα που θα έχει και στο κατάστημα και εδώ, 11 και 11. 11 με δώρα και 3 μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλημέρα σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, σπρώμορο πανόραμα, καλώς το ζούμου σου, αδερφέ μου. Σε ακούω στο βάθος γράψε σήμερα. Γράψε καταρχήν. Περίμενε να βγάλω το... Μ' ακούς τώρα? Όχι ρε φίλε. Στερεοφωνικά, Dolby και τα λοιπά. Ε, βέβαια. Κώστας, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 260 ΑΠ κλασικά. 260 ΑΠ. Άνεργος, πολύτεκνο σημαίνει το ΑΠ. Έτσι. Αυτό ισχύει, λοιπόν, για τα εισιτήρια, ισχύει για τα εισιτήρια. Τώρα άμα θα τύχει τον αφιγραντήρα, ο αφιγραντήρας θα δοθεί κανονικά, έτσι. Για λοιπόν. Όλα, για όλα. Για όλα, για όλα, okay. Για όλα, για όλα. Για πες λοιπόν. Επειδή ο πρόεδρος της ΑΕΚ είναι και μεγάλος επιχειρηματίας, ναι. Εγώ ψάχνω στοιχηματική εταιρεία να βάλω ότι ο ΠΑΠ θα κάνει καμιά κοσαριά περιπολικά Σκόντα Οκτάβια το καλοκαίρι. Δώρο στην αστυνομία. Μάλιστα. Γιατί αυτός ξέρεις τέτοιος επιχειρηματίας είναι. Ναι. Θα δώσει 100 χιλιάρικα, θα πάρει έπαιρνο από την αστυνομία, θα το βραβεύσει ο Παυλόπουλος, θα πούνε όλοι ευχαριστώ για να δώσει 100 χιλιάρικα. Ναι. Αν δεν πάρει 10 πράγματα πίσω, ένα δεν δίνει. Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Εγώ πραγματικά πίστεψα ότι η ομάδα πάει για πρωτάθλημα από το προηγούμενο μάτς με τη Λάρισα και τώρα με την Λαμία. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι παιχνίδια που πέρσι τρώγαμε τα νύχια μας και τώρα φέτος... βλέπεις η ομάδα μπαίνει σοβαρή να πάρει αυτό που θέλει. Ακριβώς. Δεν αφήνει περιθώρια σε κανένα. Η αγκαλιά στο τέλος, αδερφέ, Κώστα, εκεί που ο Πασχαλάκης πιάνει το δικό μας σουτ, που βγάζει δηλαδή αυτό που δεν το περιμένεις από το συμπαίκτη σου, τρέχουν όλοι, ναι, και γίνονται, ναι, ναι, μια αγκαλιά. Σαν να, πώς τελειώνουμε είναι, το... Είναι ακριβώς αυτό που λένε, κάθε μάτς ένας τελικός. Κάθε ακριβώς, το ακριβώς. Ένα τελικό. Παρέα, αδερφέ. Ο Μακ επίσης ήταν πολύ καλός προχθές, ξυπνάει την κατάλληλη στιγμή. Για τον Μπίσεσβαρ, τι να πω ρε φίλε για τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, άστο τώρα, η πάσα που κάνει είναι... Άσε με φίλε. Α, σηκώθηκα και χειροκροτούσα μόνος μου, φίλε. Μέσα, στο, μέσα στην καφετέρια σηκώθηκα και χειροκροτούσα μόνος μου. Να τι λέμε, εντάξει. Είναι φοβερός ο άνθρωπος. Για να κλείσω και να μιλήσω κι άλλοι, ναι, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι με διπλό αποστολέα και διπλό παραλήπτη. Ναι, για πες. Η ΑΕΚ το αφιερώνει στο πρωτάθλημα, ναι, και ο Ολυμπιακός το αφιερώνει στην ΕΠΟ. Το ποιος σε πήρε του Αντώνη Καρδαμίλη. Τε μ' αρέσεις! Ποιος σε πήρε Αντώνης Καρδαμίλης, αγόρι μου, είσαι καμένος τελείως, είσαι δικός μας. Τι μαχαίρι είναι αυτό. Τι μαχαίρι είναι αυτό. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Αντώνης Καρδαμίλης, φιλαράκι κιόλας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Γεια σου Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, αγόρι μου. Γεια σου ρε Κωστάκη. Τι γίνεται. Καλά πλυντήριό μου, καλά. Ναι. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Και καλή Σαραμίτσο, Σαραγιώργο, ναι. Σαραγιάννη, ό,τι έχει ο καθένας. Όχι μόνο Σαρακοστή. Να, ναι, ναι, όλος ο κόσμος. Βεβαίως. Θα κάνεις νηστεία, Κωστάκη. Λίγα πράγματα. Από κρέας θα κάνω. Ναι, από κρέας, από κρέας. Ναι. Θα κάνω. Λοιπόν, φίλε, έτυχε την Κυριακή, πήγα μία βόλτα στο Βόλο. Ναι. Πήγα τα πιστερικά μία βόλτα, οι άνθρωποι και αυτοί θα ξεσκάσουν λίγο. Ήπιαμε κάτι τσιποράκια. Αναγκάζεσαι, δεν θέλεις, σε ακούω. Το λες με βαριά καρδιά, δεν είναι πολύ ήθελες, ναι, με παρέσει μεγάλη. Εντάξει, ναι, 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 καλά, ναι, περάσαμε, καλά περάσαμε, ναι. Κάνα δύο τσιποράκια έφυγαν. Ναι, ναι. Κάποτε είχαμε άλλα πράγματα. Ναι. Και θα σας μεταφέρω τώρα μια συζήτηση που είχαμε έναν κύριο. Πώς κάθομαι για καφέ, ρε παιδί μου, καθίσαμε εκεί στην παραλία. Ναι. Έρχεται ένας κύριος ηλικιωμένος. Ναι. Δεν είναι ηλικιωμένος πολύ, λεβέντες. Γύρω στα 75 χρόνια, λεβέντες, ναι, όμως. Ναι. Λοιπόν, με δύο παιδάκια, εγγονάκια, ένα ντυμένο πέλκας, φανέλα και το άλλο πρίγιοβιτς, παοξάκι. Ψ,
Εγγόνια. Τα εγγόνια, έτσι. Τα εγγόνια, λέει. Εγγόνια, τα εγγόνια. Ναι, ναι, ναι. Ακούω τη γυναίκα μου, όχ, σε λέει τι θα κάνει πάλι, ρε βάθο. Και πιάνουμε συζήτηση. Καλή, καημένη. Σε λέει θα τρελάει, πώς γίνεται ρε πάντα να πούμε. Λέω, μη στεναχωριές, δεν λέμε τίποτα. Ο άνθρωπος από την Πτολεμαϊδα καταγωγή, ναι. Πόντιος, 50 χρόνια στο Βόλο ζούσε, ναι. Με τρεις γιους παουξάκια, με εγγόνια. Ναι. Ναι. Να μην τα πολυλογώ τη συζήτηση που ναι. κάναμε, ναι. με είπε ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, φέτος ρε Κωστάκη μου λέει, είμαι διπλά περήφανος, όχι πως δεν είμαστε περήφανοι που είμαστε πόντι πάκου, αλλά γιατί, για ένα πράγμα και μόνο. Γιατί ρε Γιώργα το λέω τεμέτερον, γιατί λέει το ράψανε ρε φίλε, δεν λένε τίποτα. Τους ξεβράκωσε λέει ο Πόντιος. Πραγματικά, είδαμε οι φιλίες ποιες είναι, αυτοί που ήταν αιώνιοι εχθροί γίνανε αιώνιοι έτσι. Φίλοι. Α, μπράβο. Πέσαν οι μάσκες από λοιπόν, το καλοκαίρι ήδη. Πέσαν ήδη, οι μάσκες. Έτσι. Δηλαδή, το λένε ανθρώποι Κώστα που είναι λίγο μακριά από ακριβώς. τα κοινά όπως είμαστε εμείς εδώ. Μα αυτοί έχουν την πιο καθαρή ματιά. Να δεις, δηλαδή, είχε και το παιδάκι το ένα το εγγόνι που είχε τη φανέλα του Πέλκα, αντιμένα, κανονικά τα παιδιά. Είχε και μία μάσκα, ένα στυλ, πώς φοράει ο Πέλκας, ρε παιδί μου, μετράει στη μάσκα. Αλλά κοίτα να δεις, με μία χαρά, μία περηφάνεια. Αλλά το καλό της υποθέσεως ποιο είναι. Περνάει ένας τύπος με μία κιθάρα, αυτός που λένε μερικά τραγουδάκια ρε παιδί μου εκεί επί τόπου. Οι άνθρωποι να τους δώσει κάτι. Ναι. Το λέω να σε πω κάτι ρε αδερφέ. Ακούνε τώρα οι άλλοι. Το μαγιά μου που είσαι παροξής μπορείς να το παίξεις. Γελάει. Λέει δεν λέω λέει αθλητικούς ύμνους. Λέει να μην γίνει παρεξής. Ρε τι παρεξήγηση θα γίνει. Κάνε κανένα κρανκα κρούμκα να το τραγουδήσω. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Άντε λέω βάλε το άστα τα μαλάκια στον ανακατεμένα για τα μετερικά μου να πούμε. Έγινε Κωνσταντίνε μου! Λοιπόν, σε φιλό! 476 βάλε. Να σε γερός. Κώστα, φιλιά. Σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη. Αλφα πι. Μπράβο σας ρε παιδιά. Δηλαδή τα μισά είναι έτσι. Να είστε γεροί. Καλημέρα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε Κωστή. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι θα έλεγα Κωστή. Θυμάσαι ο Παπαγεωργόπουλος είχε ένα μότο όταν ήταν στην πόλη. Όλη η πόλη μια παρέα που έλεγε. Uh-huh. Θυμάσαι. Τότε που έσκασε. Τώρα... Τάφαγε και έσκασε. Γι' αυτό ήταν όλη η παρέα. Έτσι είναι και αυτή. Όλη η χώρα μια όλη παρέα. Χώρα, όλοι μια παρέα, οι συμμορίτες μια παρέα ενάντια στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, αγκαλιά όλοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον και πόλεμο στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εξαφανίστε offside. Εξαφανίστε. Ζητάτε. Τρία πέναλτι ζητάει ο Ολυμπιακός από το χθεσινό ματς. Δύο ζητάει η ΑΕΚ. Ωραία. Έτσι. Γαργάρα όλοι, όλοι ότι υπάρχουν όλοι. Δύο goal offside. Γαργάρα. Περιμένω με ανυπομονησία αυτόν που την έβαλε τη σημαία εκεί που ξέρει στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Να τη βγάλει, να τη βγάλει την... βεβαίως. Να τη βγάλει, να τη βγάλει από εκεί. Και να την ξαναεπαναφέρει τη βέβαια, Δευτέρα. Τη συνείδηση και μπορεί να του αρέσει. Ναι, και... ναι, γιατί θα την ξαναβάλει σε δύο εβδομάδες, γι' αυτό λέω. Αλλά ας την βγάλει τη Δευτέρα. Ξέρω ότι μπορεί να του αρέσει, αλλά καμιά φορά. Έτσι για να δείξετε ότι 20 χρόνια δεν σας άρεσε αυτό που σας έκανε ο Δυνάσης. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλιώς λέγεται το σύνδρομο της Στοκχόλμης και το γουστάρεις πάρα πολύ. Και σου άρεσε κιόλας και σου λείπει κιόλας. Και σου λείπει κιόλας. Ότι το έχουν πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ το σημαντικό είναι σου είπα ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ είναι το απίστευτο ξεβράκωμα. Μιλάμε ότι διάβασα προχθές ένα κείμενο και γέλασε το θελάκι μας. Δηλαδή ο κύριος Πανουργιάς έχει λεφτά δικά του και δεν είναι Γιάννενα και δεν είναι. Τι θέλετε να μας πείτε βρε κύριε Πειρατικέ. Πάνε πουλα κανένα CD με πανηγυρισμούς εθνικής και άστε βρε τα μούτρα σας όλοι βρε. Το είδαμε, το είδαμε. Όλοι βρε, πέσαν οι μάσκες, δεν υπάρχει. Όλοι σας είστε η μεγαλύτερη ξεφτύλα όλων των εποχών και αυτό το πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ θα είναι η μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών. Δεν ξέρω μόνο τις δεκαετίες του 70 γιατί εκεί φαντάζομαι όταν κάνουν το άσπρο μαύρο και τη νύχτα μέρα με αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα φαντάζομαι ότι κάνουν το 50 και το 60 φαντάσου. Και το 70 Δεν υπήρχε τίποτα, θαύονταν όλα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Είδαμε τη συμμαχία αρχικά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αγκαλίτσα, γλωσσοφυλάκια. Όλοι. Δεν τα λέμε εμείς, άντε εμείς δεν είμαστε αντικειμενικοί. Τα λένε οι ίδιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, βρίζουν τον Αλαφούς και του λένε εκεί που τόσο καιρό έλεγες ότι πολεμούσες, τώρα έχεις σκύψει τη μεσούλα σου. Και τώρα βλέπουμε τη νέα συμμαχία που είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός που βγαίνει από το ματς με την ΑΕΚ σύμφωνα με τον πρόεδρό του. Αδικημένος και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει. Τι να πω. Μα μονίμως όλα τους τα site, οι εφημερίδες μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται. Πολύ ωραία. Τον άλλον το βάζουν απλά για το ξεκάρφωμα. Το χαιρόμαστε όλο αυτό. Την Κυριακή θα σκεπαστεί ουρανός από χαρτάκια, τίποτα άλλο. Και να πούμε και κάτι άλλο, Κωστή, γιατί είμαστε εύκαιροι πάντα στον Καυγά και στον Πινελίκη μεταξύ μας.
είδες ότι σου είχα πει την Παρασκευή ότι αν είναι δυνατόν η θύρα 4 να πιστεύουν κάποιοι ότι θέλει να τρυπήσει τον ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια. Νομίζω όχι. Ότι η εικόνα με τα παιδιά στο λοφάκι, στο λόφο, όχι έξι. Ήταν αυτή, δείχνει έξι. Τι ακριβώς είναι ο ΠΑΟΚ για ένα ακριβώς. Τεράστιο κομμάτι του. Ακριβώς. Και θα πρέπει να είναι στόχος όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ, είτε διαφωνούν, είτε ταξιδεύουν, είτε δεν ταξιδεύουν, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει κόσμο παντού. Η δουλειά και του οπαδού είναι να είναι στο γήπεδό του. Έτσι. Μα έλεγα την Παρασκευή. Δεν γίνεται αδερφός για αδερφό να μιλάει με τόσο υποτιμητικό τρόπο και ας διαφωνεί. Μίσος, πήγε, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος μιλάει έτσι για τον συνοπαδό του, για αυτόν που είναι αδερφός του, που υποστηρίζει το ίδιο πράγμα. Ασχέτως αν είναι οργανωμένος ή δεν είναι. Ασχέτως αν έχει διαφωνία ή όχι. Δεν μπορεί να βγαίνει τέτοιο μίσος. Τέλος. Κωστή μου, τέλος. Η απαγόρεση χτυπάει μία ομάδα. Είτε το θέλουν να το καταλάβουν οι εχθροί και οι φίλοι μας, είτε όχι. Ο μόνο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να έχει τον κόσμο του παντού. Η ΑΕΚ, εσύ τι πιστεύεις, δεν θα πάνε στον Απόλλον Σμύρνης? Όχι, εννοείται. Ή δεν θα πάνε στον Ατρόμητο που είναι 5 μέτρα από το σπίτι του. Και απλά δεν θα κουνηθεί φίλο. Δεν θα γίνει όλο αυτό που έγινε με εμάς. Στην Τρίπολη είχαμε στόχο να έχουμε 4 και 5.000 κόσμο. Και τώρα για να πάνε έστω όσοι πάνε, θα πρέπει να περάσουν πάλι τα πάθη του Χριστού. Αυτό είναι αλητία, Κωστή μου. Έγινε, Χριστάρα μου. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε, 2310-287-888, αφιγραντήρα Singer 10 λίτρων, κληρώνουμε σήμερα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ναι. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Γιοργάρα μου που είσαι, αδερφέ μου που είσαι. Αγόρι μου καλό, αγόρι μου καλό. Άντε ρε Κωστάκη, ένα από τα πιο, από τα πιο χαρακτηριστικά τατουάζ. Σε γάμπα, όλο, ζούμε μεγάλες στιγμές, τα κουβαλάμε μαζί μας. Έτσι. Αγόρι μου καλά. Είσαι εντάξει, έτσι. Όλα οκ. Οκ, πήρα να πω μια καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Να είμαστε γεροί δυνατοί, καλή Σαρακοστή, υγεία. Και προχωράμε. Το νου μας. Και πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σου Γιοργάρα, γεια σου αδερφέ, να σε βάλω κλήρωση, 103! Παλιά συχνότητα. Α, μπράβο. Και αιτήματα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Γιοργάρα μου. Γεια σου, Γιοργάρα μου. Ζούμε σου λέμε, yeah. Αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Είπα, η σκηνή που αγκαλιάζονται όλοι στο τέλος, όλα τα λεφτά. Στεκόμαστε στα μη αγωνιστικά. Η αγκαλιά του Βαρέλα στο γιο του, κλαίει ο ένας στην αγκαλιά του άλλο. Η αγκαλιά στον Πασχαλάκη, όλη μια παρέα σαν να έκαναν σδό στο τέλος. Πάλι. Και καλά είπε ο Πρίγιοβιτς, ο Βράνιας αποκάλυψε ότι μιλήσανε, λένε φίλοι, λέει, και του είπε ετοιμάσου να υποδεχτείς, λέει, τους πρωταθλητές, λέει, στην Τούμπα και τα λοιπά, είπε ο Βράνιας, ο Βαψομαλιάς, ο Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής στα πρώτα του. Και απάντησε φυσικά πληρωμένη από τον Πρίγιοβιτς, ελάτε, οι πρωταθλητές σας περιμένουν, οι πρωταθλητές σας περιμένουν, εμείς, το νου μας, εμείς, 8 βήματα πριν, καλημέρα, ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε! Μήπως γνωρίζετε... Όχι ρε φίλε! Ναι! Τι θα γίνει στην Τούμπα το Σάββατο! Το Σάββατο! Την Κυριακή, συγγνώμη! Όχι, και από το Σάββατο μπορούμε να ξεκινήσουμε αν θέλεις, δεν έχω αντίρρηση! Κατά το Σάββατο και την Παρασκευή και από τώρα, Κωστή, θα ξεκινήσει! Βρε, από τώρα βρε! Κόψτε χαρτάκι από τώρα! Να σκεπάσουμε τον ουρανό με χαρτάκι! Ποιο, Κωστή, αυτά που είναι, που θα γίνουν την Κυριακή, που τουλάχιστον μαθαίνω ότι θα γίνουν, ναι, την Κυριακή, ναι. Δεν θα έχουν προηγούμενο. Αυτοί θα νομίζουν τον γαλλικά και τέτοια σου λέει από όχι ρε, όχι ρε. Έξυπνα θα συμπεριφερθούμε. Θα κάνουμε το γήπεδο, θα είναι. Κωστή, θα είναι ηφαίστειο χωρίς λοιπόν, να υπάρχει τίποτα μεμπτό. Άκου να σε πω κάτι. Προχτές σου είπα πριν τη Λαμία και μου λες άστο έρχεται από εβδομάδα ο Γαύρος. Καλά δεν έκανα που σου είπα. Το πώς θα παίξει. Ναι, καλά δεν έκανα που σου είπα. Πρώτα η Λαμία. Άκου Κωστή. Μην εκπλαγείς αν δεις τον Γαύρο να παίζει κλωτσίδι. Άμυνα, όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί ξέρει ότι όμως παίξει ανοιχτά τον ΠΑΟΚ, θα μαζέψει κανένα τάλιρο, έτσι πως παίζει αφηνιασμένος ο ΠΑΟΚ. Πιθανόν. Και θα το πάει στη δύναμη, στο κλωτσίδι, εκεί που ξέρει να προκαλέσει για κανένα κόκκινη κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει εμείς να είμαστε αυτοί που πρέπει, χωρίς να υποτιμήσουμε με πάθος, με τρέλα, τα κάνουμε το παιχνίδι μας και... Μην δούμε τον πιο αμυντικό γενή. Δεν αποκλείεται. Αυτό δηλώνει αδυναμία. Να κλειστεί για να μην φάει πολλά.
Μπορεί. Έτσι μπορεί. Θα είναι. Μπορεί. Η δύναμη στο πλατήρι δεν θα πάει στο δημιουργικό ποδόσφαιρο όπως το κάνει. Δεν θα αγώνα ανοιχτή. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να το κάνει. Το ξέρω ότι άμα ανοιχτή θα την πληρώσει. Εμείς στη δουλειά μας, είτε παίξουν κλειστά, είτε παίξουν όπως και να παίξουν, μας ενδιαφέρει εμείς να είμαστε όπως πρέπει, να γυαλίζει το μάτι μας με πάθος, με τρέλα. Ξέρουν και οι παίκτες ότι ναι, μεν είναι τρεις βαθμοί ακόμα, αλλά το θέλει τόσο πολύ ο κόσμος, ειδικά απέναντι σε αυτούς. Λοιπόν, άκου να σου πω, θα έρθουν και από κάτω αυτοί που σου έλεγα άλλες φορές οι Ολυμπιακοί να δουν το παιχνίδι, μου είπανε κιόλας. Ναι. Ας να έρθουν, τους περιμένω κι εγώ. Ξέρεις τι γίνεται, όποτε έχουν έρθει χάσανε με τουλάχιστον δύο γκολ. Πάρα πολύ ωραία, να έρθουν τα παιδιά, είναι γουρλίδες. Βεβαίως, τους θέλουμε. Γουρλίδες, ναι, ναι. Τους θέλουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε. Βάλουμε και εμένα. Μανώλη, 600 στο τέλος. Έγινε Μανώλη, φιλιά. Λοιπόν, έγινε. Να σε καλά, bye. Γεια σου Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Όσο πιο σύντομα μιλάμε, τόσο πιο πολύ θα βγουν. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε, πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888 για αφιγραντήρα Singer της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Θα γίνει κλήρωση 10 παρά. Θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα και για 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 3 μαγικά άφαντα χαρτάκια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνείτε και έξω στη Μαριλής στο 2310-287-888 και αφήνετε ονοματεπώνυμο για τα εισιτήρια, τα 3 εισιτήρια και για τον αφιγραντήρα τη Σίγκερ από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και έξω. Παλάρε δηλαδή με τις γραμμές στον αέρα. Ναι, έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κονσόρτσιουμ. Έλα ρε κονσόρτσιουμ. Τι γίνεται, καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Παναγιώτης. Έλα, ναι. Πες μου και τα 3 τελευταία ψηφία. 544. Τέλεια. ΑΠΗ. ΑΠΗ. Πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα που είπε. Για τη φτιάξη που είχανε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, στο 90 χρόνια πάω, Κοτσίντογλου νομίζω το λέει. Είχανε παλιά... Συγκλονιστικός, φίλε, συγκλονιστικός ήταν. Ναι. Είχαν ένα διαιτητή που τον βαλούσανε σε όλα τα παιχνίδια με διαφορετικό όνομα. Με διαφορετικό... να σου πω κάτι. Γελάμε τώρα. Αλλά δηλαδή φαντάσου η λαμογιά... Σε τι τραγικό επίπεδο είχε φτάσει. Λέει, τον βλέπουμε και λέμε, ρε εσείς, αυτός δεν είναι ο τάδε. Ένα νομίζω ξένος πρέπει να ήταν. Ξένος. Ναι, ξένος, βούλγαρος. Τον είχανε φίλε franchise. Δηλαδή, πώς πάνε οι κλόουν στα πάρτι. Αυτό, κοίταξε, αυτό δείχνει πόσο ανέμελοι ήταν σχετικά με τη φτιάξη που είχαν κάνει. Τα είχαν τακτοποιήσει όλα. Όλα, ρε. Και είχαν το κεφάλι τους ήσυχο. Και είχαν την ηρεμία που έχει ο Αλαζόνας. Δεν με πιάσουν ποτέ. Ακριβώς. Και ότι δεν κρεμιστεί ποτέ. Βγαίνουν όλοι οι κοστοί και λένε ο Χαλίφης και ο νέος Χαλίφης. Καλά. Δεν βγήκε ρε παιδάκι μου ο ΠΑΟΚ εκεί ο Κυριάκος να πει: για καθίστε ρε παιδιά, εμείς είμαστε οι νέοι Χαλίφηδες. Ο παλιός Χαλίφης ποιος είναι. Πείτε ποιος είναι ο παλιός Χαλίφης που αντικαθίσταται τώρα. Ναι, ναι. Επειδή λέτε νέος Χαλίφης, άρα πρέπει να πει ένας παλιός, έτσι δεν είναι. Ποιος είναι, ρε παιδιά. Λες ρε παιδί μου, νέα Ιωνία. Η παλιά Ιωνία ποια είναι, ξέρουμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Από εδώ το νέο μου αμόρε, λες. Το νέο, η νέα μου γκόμενα. Άρα υπήρχε και παλιά, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Να σου πω μια απάντηση. Ναι. Τη δίνουν οι γαύροι μόνοι τους στα άρθρα τους που λένε. Που την πέφτει ο Μαρινάκης στον Κόκαλη και του λένε με το φίλο σου το Θωμά, πες το φίλο σου το Θωμά που τα είχατε. Σαν να λένε δηλαδή τα προηγούμενα 20 τα πήρατε έτσι. Μωρένη, κύριο σου σβούλετε από λέξη. Α, τι ωραία φίλε, έχουμε για όλα μια παροιμία, όπως το λες. Μωρένη, λοιπόν, ακριβώς. Για πες μου λιγάκι, ποια είναι η γραμμή τώρα, η ντιρεκτίβα, πόσα χαρτάκια θα έχει ο καθένας. Εκατομμύρια χαρτάκια στον ουρανό. Δεν ξέρω πόσα ο καθένας. Χαρτάκια στον ουρανό. Θα σκεπαστεί ο ουρανό τώρα. Αυτό που θα γίνει, αυτό που θα δουν. Οι γαύροι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ λέω μόνο τα χαρτάκια. Θα γίνουν και άλλα. Το τονίζω. Όλα χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Τίποτα μεμπτό. Ναι. Είμαστε αρκετά έξυπνοι, αρκετά πονηρεμένοι, αρκετά ψηλιασμένοι πλέον. Η ΑΕΚ πρέπει να έρθει να παίξει σε γεμάτη τούμπα. Δεν θα κάνουμε το χατήρι τους. Το λέμε όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα θα λέω. Έτσι. Να πω και μια τελευταία παροιμία που λέει: το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Γεννά παραφροσύνη. Και αυτοί βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ακριβώς. Έχει φίλε λοιπόν, παροιμία. Άντε. Χαιρετώ. Φιλιά! Γεια σου, Κωστή μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι.
Δεν κάναμε διάλειμμα. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικές γεύσεις, υπέροχες, καταπληκτικές απέναντι από το Μασούτη. Φυσικά δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, νούμερο 1 χαλβάς στην Ελλάδα. Με εξαγωγές σε Αυστραλία, Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία, Αυστρία, Βουλγαρία. Με καταπληκτικές γεύσεις, αυθεντική πολιτική γεύση. Και βανίλια και κακάο και φιστίκι και κουβερτούρα, αμύγδαλο κουβερτούρα, πορτοκάλι κουβερτούρα, σίκο κουβερτούρα, κάστανο, γκράμπερις κουβερτούρα, αμύγδαλο, ολικής αλέσος με μέλι, με φιστίκι και γίνει στα πάντα όλα. Λουκάς, Χαλβάς, Χαλβάς Λουκάς, νούμερο 1. Νούμερο 1, όσοι πήρατε, τρελαθήκατε, καταπληκτικές γεύσεις. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, καλόε. Καλόε.gr. Μπαίνετε στο site και βλέπετε αλόι με μύρτιλο 2312-200-500. Καλημέρα σας. Θα τον κρατήσω το βήχα και το γρέζι μέχρι τέλους. Καλημέρα, ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2312-287-888. Παρακαλώ. Έτσι. Έτσι. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Πέσαμε! Πέσαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί πέσανε. 2310-287-888. Θα το ξανασηκώσουμε το κέντρο. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε τρία εισιτήρια, τρία μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έναν αφιγραντήρα. 11 δώρα θα κληρωθούν και στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Μπαίνετε, συμπληρώνετε ονοματεπώνυμο, ρίχνετε το φυλάδιο στο κουτί και το βράδυ κληρώνεται ένας τυχερός που ανακοινώνεται την άλλη μέρα από μένα στον αέρα και ένα υπέροχο δώρο θα δίνουμε εμείς εδώ. Λέω συνέχεια ότι οι οικογένειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Είναι μια οικογένεια η ομάδα. Φάνηκε και στους πανηγυρισμούς αμέσως με τις αγκαλιές. Φάνηκε και όταν μπήκαν στα ποδητήρια και έκαναν την έκπληξη με την τούρτα στον Ρουμάνο, στον προπονητή, ο οποίος άκουσε τόσα πολλά στην αρχή, δικαίως κάποια, αλλά αδίκως, δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ το είσαι ασχημομούρης, δεν είναι κριτική, έτσι. Αλλά το ότι φοβάσαι τα παιχνίδια ή δεν έχεις καταλάβει που ήρθες, άλλαξε το, μην έχεις αιμονές με τον Καντουρί ή κοίταξε λίγο να μην κλίνεσαι κτλ. Είναι άλλο πράγμα, πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει είναι λάθος από αυτόν που έχει πένα ή μικρόφωνο ή πληκτρολόγιο. Και ούτε παίρνουμε τίποτα πίσω από αυτά που είχαμε πει τότε. Τα λέγαμε με αγάπη, τα λέγαμε επειδή έτσι πιστεύαμε, επειδή είναι η άποψή μας. Τώρα όμως, όποιος δεν του πιστώνει πράγματα είναι εμπαθής. Δεν είναι εντάξει, δεν είναι έντιμος απέναντί του. Γιατί πιστώνεται αρκετά πράγματα από αυτά που βλέπουμε. Και το γεγονός ότι ο Βιερίνια εξακολουθεί να παίζει αριστερό μπακ με τέτοια τρέλα. Και το ότι κέρδισε το Λιμιό, το ότι κέρδισε τον Μπέλκα. Ασχέτως που εκεί έπαιξε το ρόλο της και η μοίρα με τον τραυματισμό του Λεκαντουρί. Το πώς διαχειρίστηκε τον Μπρίγιοβιτς που τρέχει να κυνηγήσει μπάλες εκτός. Το πώς έβαλε μέσα στο παιχνίδι της ομάδας τον Μπίσεσβαρ που γκρίνιαζε ο άνθρωπος, σου λέει πέρσι MVP, φέτος δεν έπαιξα καθόλου. Όλο η αμυντική λειτουργία της ομάδας, ο Πασχαλάκης που εμπιστεύτηκε. Το ότι η ομάδα τρέχει με τέτοια φυσική κατάσταση ενώ δεν την είχε γυμνάσει αυτός από την αρχή. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Κλείστε το ραδιόφωνο και μας ακούτε κανονικά. Ναι. Καλημέρα! Πάμε στο μεθ επόμενο. Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Ναι, γεια σας! Καλώς το παιδί! Ακούγομαι! Ακούγεσαι! Είσαι ο! Πες, έχουμε θεματάκι, μπλοκάρισαν όλες μαζί, πέσανε. 2310-287-888. Παίρνετε και έξω στη Μαριλής τηλέφωνο, στο ίδιο νούμερο πάντα. 2310-287-888, έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τηλεφωνείτε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ένας υπέροχος αφιγραντήρας, 10 λίτρων Singer, καταπληκτικά πράγματα, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης και τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Παίρνετε τηλέφωνο και έξω στο διάλειμμα. 287-888, επιστρέφουμε! Ήτανε παραγγελιά αυτό. Ποιος σε πήρε για το πρωτάθλημα. Υπάρχει βέβαια... Στο ερώτημα ποιος σε πήρε υπάρχει το αυτός 1-0, έτσι. Μέσα στην εβδομάδα αυτά που θα δώσουμε το επόμενο ενδεκαήμερο δεν υπάρχουν. They don't exist. Es gibt diese nicht. Sie gibt es nicht. Drasnia kakachnia kakachbubushnia.
Λατρεύω τα αγγλικά του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μίλα, αγόρι μου, δεν με ενδιαφέρει η προφορά σου. Μίλα όσο θες, δεν σε θέλω για καθηγητή αγγλικών. Πάρε τα μάτς. Πάρε το πρωτάθλημα και θα γράψει ιστορία μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Θα γραφτείτε στην αιωνιότητα 8 βήματα πριν. Αλλά λατρεύω αυτό το. First of all, we have to see the balance of the team. The balance and the capacity of the players. And we have to watch back. Okay, every game we have to. It's a game and we have to be careful with the defense. And then we win. And then. First of all, the balance. Αυτή η balance. Θα κάνω εκπομπή στα ρουμάνικα, ρε μπίπι μου. Να το ξέρεις. Σηκώστε την κούπα 8 βήματα πριν την αιωνιότητα. Θα μείνετε αθάνατοι. Ο χρόνος θα περνάει και τα ονόματά σας θα είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στο μυαλό και στην καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων. Καταλαβαίνετε πού βαδίζουμε. Την Κυριακή σκεπάζουμε τον ουρανό του ναού με χαρτάκια. Σπάμε τα κοντέρ με φωνή. Σπάμε τα κοντέρ. Πώς τι είναι αυτά, ποτασιόμετρα είναι, πώς λέγονται αυτά ρε. Ποτασιόμετρα, ηχολήπτα, εσύ που είσαι ειδικός. Τα σπάμε αυτά. Να πιτσικάρουν οι κονσόλες. Να σπάσουμε κάθε ποτασιόμετρο. Με φωνή, με πάθος, με τρέλα. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Δεν γινόμαστε αλαζόνες, δεν βγάζουμε έπαρση, αλλά έρχονται και τιμωρούνται αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στις γραμμές, έξω γίνεται ο ρημαγδός από ό,τι μου λέει η Μαριλής, για τρία εισιτήρια, το ίδιο και εδώ, τρία εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αυτά θα είναι άφαντα, sold out. Να πω ότι εγώ δίνω τελευταία μέρα σήμερα, αυτά είναι και τέλος. Τρία τελευταία εισιτηριάκια και τελειώσαμε. Πάμε. Καλημέρα σας. Και έναν αφιγραντήρα, Singer, θα κληρώσουμε, θα βγάλουμε και τον τυχερό όπως κάνουμε με τα μεγάλα δώρα πάντα. Λίγο πριν το τέλος, θα ακουστεί η φωνή του και στον αέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έχουμε θέμα, να πω ότι έπεσε το κέντρο πριν. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Όχι, πέσαν όλοι μαζί. Το διαλύσαμε, φίλε, το κέντρο. Το διαλύσαμε. Τι γίνεται. Τι φρανάχει ο Γκρούτ από τον απεσιότατο. Τέτοια είναι τα αγγλικά του Ράσβαν. I don't care, Phil. I don't care, my friend. I just want to win the games. This is all and all about my pronunciation. Sike me kadar, I tell you. I tell you, sike me kadar. Λοιπόν, παιδιά, γκρεμίσαμε το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μου λένε τα παιδιά. Έπεσε από τις πολλές γραμμές. Έχουμε θεματάκι, θα το λύσουμε. Να δούμε τι γίνεται ρε Χριστό, έπεσε, τον κρεμίσαμε, το καταφέραμε γι' αυτό, το κάψαμε, τι έγινε φίλε, τέλος, πιτσικάρισε, το διαλύσαμε, έπεσε πως το λένε, κρασάρισε, έτσι το λένε, θα φέρω κρασάρε την άλλη εβδομάδα από τον Αμπελόης. Ρε τι γίνεται ρε, Κωστή καλημέρα, μόλις έκοψε ένα εισιτήριο για ένα φιλαράκι από Ασπρόμαυρη Ξάνθη. Ερχόμαστε, γεια σου Λευτέρη Κοριανόγλου. Γεια σου Μότο Μουδανιά, γεια σου Λάρη Καρακίτσο αδερφέ μου. Γεια σου Λάζαρε Θεοδοσιάδη, Κωστή καλημέρα. Μπήκα και έκλεισε εισιτήριο από ίντερνετ για έναν αδελφό, δεν ξέρω αν είμαι όλα τα εισιτήρια. Τι έχουμε, τίποτα, πέσαν όλοι. Θα το βρούμε. Δεν ξέρω αν είναι όλα τα εισιτήρια διαθέσιμα για αγορά μέσω ίντερνετ, αλλά στη θύρα 3 δεν υπάρχει κανένα. Ενώ στις 4, 5, 6 ελάχιστα μείνανε. Απίστευτο, εκτός και αν οφείλεται σε κανένα λάθος στο σύστημα. Κανένα λάθος στο σύστημα. Ό,τι γίνεται εδώ σε εμάς που γκρεμίσαμε σήμερα το τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, για να δω. Καλημέρα. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Μας ακούτε. Δε... Έλα. Δεν ακούω. Έλα. Έχουμε θέμα. Δεν μας ακούς, αδερφέ. Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα. Κωστή μου, μην ξεχάσω. Βέβαια. Ένα. Ειδικά το balance. Έτσι. Καλημέρα, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, μου λέει. Δίνα, παιδιά, έχουμε θέμα. Τον κρεμίσαμε. Μου κάνει σήματα εδώ ο ηχολήπτης. Τον κρεμίσαμε το πράγμα. Κρίμα γιατί θέλω να βάλω όλο και περισσότερο στον διαγωνισμό. Τηλεφωνείτε, έξω παίζει ή έπεσε και έξω. Έξω μπορούν. Εδώ στον αέρα έχουμε θέμα, παιδιά. Τον κρεμίσατε σήμερα. Συγχαρητήρια, το κάναμε και αυτό. 2310-287-888. Προσπαθήστε πάλι, γιατί θέλω να βάλω όσο περισσότερους γίνεται στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια και για τον αφιγραντήρα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Λέμε συνέχεια και θα το λέμε. Τι λέμε κάθε εβδομάδα
Χρήστο και όσοι, τι λέμε πριν τα παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα λέμε τι. Το νου σας τρεμάλια. Το νου σας καλά τρεμάλια. Ειδικά αυτό το μάτς που έρχεται την Κυριακή. Προσέξτε. Έρχονται πληγωμένοι, ταπεινωμένοι. Έρχονται γκρεμισμένοι από το θρόνο που είχαν φτιάξει και νόμιζαν θα είναι εσαΐ για πάντα εκεί. Έρχονται στραπατσαρισμένοι. Είναι πιο επικίνδυνο όταν έρχεται έτσι ο αντίπαλος. Έρχονται πρώτη φορά με τον τίτλο του outsider. Εμείς είμαστε το φαβόροι. Προσοχή ιδιαίτερη. Μην τους αναστήσουμε. Αγωνιστικά είμαστε ανώτεροι. Να το αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς να βγάζουμε έπαρση, χωρίς να βγάζουμε αλαζονία. Θα το λέω κάθε μέρα, θα σας κουράσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πάμε, παίρνουμε το ματσάκι. Τίποτα, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, μου λέει η Ντίνα. Μπα, με τίποτα. Το ίδιο και η Βασιλική, το ίδιο και ο Γιώργος. Κάτι έχει το τηλεφωνικό κέντρο, παίρνουμε και δεν βγαίνει. Παιδιά, εξακολουθείτε εκτός αέρα στο 2310-287-888 εδώ. Το κάψαμε το μαραφέτη. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μαζική συμμετοχή. Και αυτά που ακούγονται και βλέπονται. Και αυτά που εσείς δεν τα βλέπετε και τα βλέπουμε εμείς και κρινόμαστε από αυτά. Μια ζωή. Είναι κάτι νούμερα σε ένα χαρτάκι. Είναι πολύ σημαντικά να βλέπουμε διψήφια νούμερα. Δείγμα της αγάπης σας. Σας υποσχόμαστε. Πολύ σπάνια μιλάω για τέτοια θέματα, αλλά σας υποσχόμαστε. Όλο μας το είναι. Όλο μας το είναι. Να είμαστε εδώ μαζί σας, να σας κρατάμε παρέα, να φεύγει το μυαλό από τα στεναχώρια, να μιλάμε όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Το σώσαμε! Για πάμε! Ναι! Γεια σας! Έλα! Μπα, άστο, σήμερα δεν υπάρχει. Τους ακούμε και δεν μας ακούν. Το κάψαμε, παιδιά. Άστο, μην κάνεις καμιά άλλη απόπειρα, γιατί κρίμα. Παίρνει ο κόσμος και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τηλεφωνείτε όμως το 2310-287-888. Το τηλεφωνικό κέντρο στον αέρα το διαλύσαμε σήμερα, τον γκρεμίσαμε. Οπότε έξω, στη Μαρελής, στην γραμματεία μας. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε και δύο πραγματάκια επιπλέον από αυτά που ήθελα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι είναι εδώ όλοι μαζί σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ έχουμε να πούμε. Και για τη συμμετοχή στο zoomusu.gr, στο site που πηγαίνει ολοταχώς για να κλείσει το χρόνο. Το Μάιο θα κλείσουμε ένα χρόνο. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία να βάλουμε και νέα πραγματάκια εκεί. Την εκπομπή την ακούτε εκεί, ηχογραφημένη σε επανάληψη. Όσοι θέλετε, μπαίνετε zms.gr. Ένα μεγάλο ευχαριστώ έχω να πω στη Χρύσα Άντσου που είναι εκεί και τροφοδοτεί συνέχεια όλη την ημέρα. Με την καλή της την διάθεση, με την όρεξή της, με τη ζουμουσού της την διάθεση. Το Γιάννη τον Κανάρη που φορτώνει συνέχεια θέματα. Τη Σοφία την κολόνα της αιμοδοσίας που όλο το χρόνο τρέχει. Όλο το χρόνο τρέχει, έτσι, για το θέμα της αιμοδοσίας. Βοηθήσαμε το φίλο μας τον Μιχάλη και τον αγαπάτε όλοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπα και τις προάλλες, αφήνουμε τα θέματα που μας στεναχωρούν εκτός. Τώρα, για να δω. Ναι! Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Το σημερινό νομίζω γράφεται, έτσι. Τελείωσε. Κράσαρε το τηλεφωνικό κέντρο. Τον γκρεμίσαμε. Εγώ έχω προλάβει. Εδώ έχω προλάβει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 τηλέφωνα στον αέρα. Λοιπόν, πριν πέσει το κέντρο και έξω η Μαριλή συμπληρώνει τρίτη σελίδα, μου λέει. Γίνεται ο ρημαγδός. Έλεγα λοιπόν ότι την Κυριακή δεν θα πρέπει να απαντήσουμε στην παραμικρή πρόκληση. Αυτοί θα έρθουν εδώ για να προκαλέσουν. Για να παίξουν το παιχνίδι και του νέου συμμάχου τους που είναι η ΑΕΚ. Θα παίξουν αφού το πρωτάθλημα μόνοι τους λένε ότι το έχουν χάσει. Θα παίξουν για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Επειδή λοιπόν αγωνιστικά θεωρώ ότι δεν μπορούν, θα ψάξουν άλλους τρόπους με την παραμικρή ευκαιρία καταρχήν να το κάνουν το μάτς μπάχαλο. Με την παραμικρή ευκαιρία. Δεν πρέπει να πέσει ούτε βλεφαρίδα. Στην παραμικρή ευκαιρία αυτοί θα θελήσουν να το κάνουν ροντέο το μάτς. Θα φωνάζω όλη τη βδομάδα. Όσο έχω φωνή, όσο έχω φωνή θα το λέω. Αν αφήσει το είχε πει, όσο έχω φωνή θα το τραγουδάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους δώσουμε αυτή τη χαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση. 8 αγώνες ως την αιωνιότητα. 8. Να πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Έτσι απλά. Δείτε το βλέμμα του Πασχαλάκη. Δείτε το βλέμμα του
Βαρέλα, δείτε το βλέμμα του Μάτος. Δείτε το βλέμμα. Τι, χτυπάνε αφού δεν βγαίνει. Ναι, καλημέρα. Να. Εμείς τους ακούμε, αυτοί μας ακούν. Τέλεια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία τα λες, φίλε ακροατή. Ναι. Ναι. Γιατί το προ... Τι, γιατί δεν μιλάει. Για μιλά. Ναι. Τέλειοι διάλογοι, φίλε, αυτοί. Είναι καταπληκτικοί. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Άστο, άστο, μην προσπαθείς. Εδώ αναβοσβήνουν 4-5 λαμπάκια. Τα σηκώνουμε, εμείς σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε, αλλά δεν ακούμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, καταπληκτική επικοινωνία, φίλε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, δεν διαφωνείς με τον ακροατή. Δεν μπορεί να βρεις να πει πινελίκια. Γιατί δεν σε ακούει. Γενικά, μια συνεννόηση μπουζούκι μελοντής. Καταπληκτική communication, φίλε, από άλλο επίπεδο. Αγόρι μου, Χρήστο Κιώση. Αγόρι μου. Εσείς εξακολουθείτε όμως, Κωστή, να γίνεις γερμηνέας, λέει. Πεθαίνω. Λέει, ρε φίλε, ίδιο λέει τον κάνεις. Εντάξει, δεν έχει κάτι δύσκολο ο Λουτσέσκου. Okay, now we have a very difficult game. And I don't care about, about Olympiacos or the other teams. The important thing is to have the balance in the team. To win. To take the championship. Everywhere I go, I hear, coach, take the πρωτάθλημα. Take the championship. Take the double. Make the double. That's what we're gonna go do now. Ρουμάνε, θα γραφτείς με χρυσά γράμματα. Το πας τέλεια το έργο. Τώρα είναι μια τριάδα πάρα πολύ δύσκολων παιχνιδιών. Με Ολυμπιακό μέσα, με Τρίπολη έξω, με ΑΕΚ μέσα. Κάνε αυτό που κάνεις μέχρι τώρα. Βάζε τους πιο σωστούς. Κέρδισε ό,τι μπορείς από τον καθένα. Κέρδισε ό,τι μπορείς από τον καθένα. Τεράστιο κέρδος το φορμάρισμα του Μακ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μακ τους περιμένει αυτούς. Του αναστατώσαν τη ζωή. Του κάναν το βίο αβίωτο με εκείνο το πέναλτι. Βγήκε από τα ρούχα του άνθρωπος. Θυμάστε, αποβολές αυτά. Έφυγε από την Ελλάδα. Έτσι ταλαιπωρήθηκε. Φυλάει ένα γκολάκι, πιστεύω ο Μακ. Ο Μακ πιστεύω ότι φυλάει ένα γκολάκι για αυτούς. Επίσης, ο Μπίσεσβαρ στην καταλληλότερη στιγμή μπήκε στην εντεκάδα. Δικαιώνει τον προπονητή του. Δικαιώνεται και ο ίδιος που έλεγε πρέπει να παίζω παραπάνω. Ένα απλό άγγιγμα. Το ποδόσφαιρο είναι τόσο υπέροχο μέσα στην απλότητά του. Πριν καν τον πάρουμε χαμπάρι εμείς τον Μπέλκα, αυτός τον είχε δει. Του είχε στείλει ήδη το συστημένο. Ήδη το συστημένο. Απλά πράγματα. Χρήστο μου, σε έβαλε έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν θυμόμουν το τελευταίο ψηφίο. Κάτσε να το δω. Κωστή, ξέχασε στον αέρα να δώσω τηλέφωνο. 679. Σας έβαλα όλους. Σας έβαλα όλους. Με τα τηλέφωνα στον αέρα έχουμε ζήτημα, παιδιά. Τι. Έτσι. Βάλε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Χρήστο Κολοβό στην Αυστραλία. Ο Γιώργος Πανώνος έχει τζούλια με Πασόκ, λέει. Τζούλια με ΣΥΡΙΖΑ και έχει το Βράνιες με το μαλλί το πλατινέ. Καλημέρα, ξενή το τσατσαρόζου μου σοπαρεάκι. Καλή Σαρακοστή. Γεια σου, Ντινάκι μου. Γεια σου, Ντίνα μου. Τα είπαμε και μέσα από το Κυριακό. Πάμε να τρελάμε ο κόσμο την Κυριακή, λέει ο Γιώργος Πανανός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χρύσα, αν σου κοινοποίησε τη φωτογραφία για τη Λάμψη, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου, γήπεδο Μακεδονικού Νέα Ευκαρπίας. Βετεράνοι του ΠΑΟΚ και κέντρο εκπαιδεύσεως ανορθόδοξου πολέμου. Καλά κάνεις και το βάζεις για τα παιδάκια, για τα έσοδα, για το σύλλογο Λάμψη, σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Βάζε συνέχεια και θα το λέμε και εμείς και να βγει να μιλήσει και άνθρωπος από το σύλλογο. Εννοείται ότι είμαστε σε τέτοια. Έτοιμοι πάντα εκεί. Γεια σου, Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα, Κωστή και Ζουμουσάκια. Δεν περνάνε οι μέρες, Ζουμουσού Πάοκ. Γεια σου, Μάριε. Dynamics Man. Καλημέρα στην Ασπρόμαυρη Παρέα και καλή Σαρακοστή. Ναι, ρε Πάοκ. Είσαι ένα τρένο χωρίς φρένα που όποιος βρεθεί μπροστά του τον παίρνει παραμάζωμα. Πέρασε και από την Αμυντική Λαμία. Τώρα γάβρε έρχεται η σειρά σου, Ζουμουσού. Λέει. Λοιπόν, γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου, Χρήστο. Όμορφη τρίτη όλα τα Ζουμουσάκια, Ασπρόμαυρη χαιρετισμού από τη Μελβούρνη. Το νου σας την άλλη Κυριακή θέλει προσοχή. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Συμφωνώ 100%. Καλημέρα, Κωστή Ζουμουσού. Το νου σας, λέει ο Δήμος. Το καθιερώσαμε αυτό εδώ και εβδομάδες και έτσι θα πάμε. Και έτσι. Λοιπόν. Ο Λάρη μου γράφει. Λοιπόν, έκλεψαν το φορτηγάκι του αδερφού μπροστά από το σπίτι μας στη Νεάπολη. Παναγίτη Σαλδάρη 59, αριθμός κυκλοφορίας, όμικρον ρο, β, 41-44, παρακαλώ, κοινοποιήστε.
Είναι δυνατό, ρε παιδιά. Είναι δυνατό. Και βλέπει ο άλλος φορτηγάκι νερό. Είναι επαγγελματίας, ρε. Δεν κλέβει. Όχι ότι άμα κλέψει την Μπουγκάτι να πούμε τη Rolls Royce σου λέμε μπράβο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι κλέβεις από το φτωχαδάκι, ρε. Ρε το βανάκι μπορεί να το έχει να κάνει επίδειξη αυτός. Τι. Να δούμε αν το φτιάξαμε, ναι! Κωστή, με ακούς! Έλα ρε φίλε, επιτέλους! Το φτιάξαμε το σύστημα! Αν με ακούς... Έλα! Λατομείο εδώ! Εσύ δεν με ακούς! Έλα! Δικό μας είναι το πρωτάθλημα, άστρος να λένε! Λατομείο δεν με ακούς! Με ακούς! Δεν με ακούει! Όλοι πλακώθηκαν, έχουν γίνει μια μάζα όλοι ένας πάνω από τον άλλο να μυρίσουν τον πόρο. Λατομείο με ακούς! Το zoom σου τουλάχιστον ακούγεται, ακούγεται! Τέλεια, δεν έχει ξαναγίνει αυτό μας. Μου του, καλημέρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Φιλιά, χάρηκα που τα είπαμε. Μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαινόμαστε. Όχι, και μαζί καταλαβαινόμαστε, ρε μπίπι μου. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη επικοινωνία, αυτό πώς θα το ονομάσουμε, φίλε, είναι το αντίθετο, είναι το anti-interactive. Είναι το τελείως αντίθετο του διαδραστικού. Έχουμε περάσει σε άλλη σφαίρα. Τι ήθος, φίλε. Πήρε να πει αυτό που θέλει, ενώ ξέρει ότι δεν ακούγεται, μόνο για να το πει. Βρήκαν τρόπο οι μπαγάσιδες για να μην τους διακόπτω, φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Φορτώνετε έξω όμως. Παίρνετε στο κέντρο κανονικά στη γραμματεία 23 10 287 888. Ξαναλέω ότι υπάρχουν 11 καταπληκτικά δώρα που θα κληρώσει η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, μοναδικά πράγματα, 11 κατηγορίες, 11 δώρα τις τελευταίες μέρες των εκτόσεων. Ακούστε τι κληρώνει το κατάστημα ηλεκτρονέτ μέσα στη διάρκεια των επόμενων 11 ημέρων, κάθε μέρα και ένα διαφορετικό. Σήμερα αφιγραντήρα, κουζινομηχανή, φούρνος μικροκυμάτων, ηλεκτρική σκούπα, 4, 5 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, 6 smartphone, 7 γεννήτρια ατμού, 8 ψυστιέρα, 9 κουζινομηχανή, 10 tablet, 11 τηλεόραση 24 ιντζών. Απίστευτα τα δώρα στο κατάστημα. Μπαίνετε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, συμπληρώνετε ένα απλό χαρτάκι, το ρίχνετε το λαχνό και το βράδυ κληρώνονται κάθε μέρα ένας για ένα από αυτά τα δώρα. Ακούστε τι θα κληρώσουμε εμείς τις επόμενες μέρες. Σήμερα κληρώνουμε τον αφιγραντήρα. 2 ορτοπαρασκευαστής, 3 φούρνος μικροκυμάτων, 4 ηλεκτρική σκούπα μήλε, 5 smartphone, 6 γεννήτρια ατμού, 7 καφετιέρα τάσιμο, 8 σετ περιποίησης προσώπου, 9 tablet, 10 τηλεόραση 20 ιντσών και 11 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Τι να πω. Τι να πω, respect, χορηγέ μου. Παμπουκίδης Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα από 20 Φεβρουαρίου ως 3 Μαρτίου. Υπάρχει 11ήμερο προσφορών στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τελείωμα. Θέλω να πω ένα πράγμα. Πρέπει όλος ο οργανισμός, όπως κάνουμε όλες αυτές τις εβδομάδες. Για πάμε μια απόπειρα μήπως. Ναι! Δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, λέω κι εγώ. Έλα. Θεωρείς ότι... Με ακούτε. Ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Πες. Αλλά εγώ σας ακούω από το ράδιο, όχι από το ακουστικό. Από το ράδιο. Από το ακουστικό. Και έχω ανοιχτό το ράδιο για να μ' ακούω. Καραγιάν, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Το σπάσαμε σήμερα, τον κρεμίσαμε, αδερφέ. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί να πεις και πολύ δυνατά, γιατί δεν ακούς μετά. Δεν ακούς και μετά. Κάνεις το θόρυβο. Άρα τώρα, μιλάς από το ακουστικό, αλλά δεν μας ακούς από το τηλέφωνο, μας ακούς από το ραδιόφωνο. Ακούω το ραδιόφωνο. Τέλεια, φίλε. Θέλω να βάλεις και την τηλεόραση για να μας βλέπεις κιόλας. Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν. Έλα. Πάουκισε, ρε φίλε. Πάουκισε. Και αυτό το κάναμε, φίλε. Και αυτό. Έχει, βάλε και το γραμμόφωνο να παίζει. Το άλλο ποιος θα είναι το τέτοιο, να σου μιλάω από το ράδιο. Και... και να σε ακούω από την τηλεόραση. Αλλά το κορυφαίο είναι να μιλάμε, φίλε, μέσα από το κλιματιστικό. Δηλαδή, το κορυφαίο είναι να μιλάμε ένα στον άλλον από το σπίτι μας, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Το ωραιότερο. Έτσι. Γεια σου, Καραγιάν! Φιλιά! Α, βάλε με στην κλήρωση. Έλα, σε βάζω και στην κλήρωση. Πες μου τα τρία τελευταία. Εισιτήριο, δώσε σε όποιον γουστάρει. Οκ, okay. Έγινε. Για πες. 190. 190. Φιλιά πολλά! Φιλιά πολλά! Λοιπόν, τερματίσουμε γιατί θέλουμε να βγάλουμε και στον αέρα. Μαριλής, φέρε μου μέσα, σε παρακαλώ, τις λίστες. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Έτσι. Μα
Μαριλής, φέρε μέσα τις λίστες, κοριτσάρα μου! Μαέστρο! Ακόμα μιλάει. Λοιπόν, έχω εδώ 13. Όμορφα και ωραία. Τι, έλα λίγο σε παρακαλώ. Τι πάνε. Γκρεμίστηκε το κέντρο. Ναι, δεν μπορούσε να μιλήσει. Έπεφταν. Μόλις μου έλεγαν όνομα. Εδώ στον αέρα τι έγινε, κράσαρε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έβγαινε... Χρωστάω ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, σαν εκπομπή. Σίγουρα, τέλεια. Κοριτσάρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμός έγινε. Χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Εδώ στο Λίμπερο. 8-10 και όχι μόνο 8-10. Όλη την υπόλοιπη μέρα. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας. Πρέπει. Μαεστράρα μου. Θέλω. Λοιπόν, εγώ θα τα βάλω όλα τώρα. Όλα θα τα μπορώ, δεν μπορώ να διαχωρίσω. Έτσι. Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι το 92 να μου δώσεις 3 νούμερα να δώσω τα εισιτήρια. Μαέστρο, εσύ. Πάμε. 40, ναι. 58, ναι. Το 17. Πολύ ωραία. Έχει βάλει και νουμεράκια ανάκατα η Μαριλή. Σήμερα φρόντισε για να μην τρώω χρόνο στον αέρα. Λοιπόν, και δώσε μου και ένα ακόμα να δώσω τον αφιγραντήρα. Ένα με 92. 63. 63. 63. Λοιπόν, πάω να δώσω πρώτα τον αφιγραντήρα για να προλάβει να βγάλει η Μαριλή στον τυχερό στον αέρα. Αφιγραντήρα. Στον αφιγραντήρα κερδίζει η κυρία Ελένη Αλβανού. 6944. Δες το λίγο, κορίτσι μου. Δες το λίγο. Λοιπόν, η κυρία Αλβανού Ελένη κερδίζει τον αφιγραντήρα. Θα σε βγάλουμε και στον αέρα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα όμως, άμα το δώσει απ' έξω. Ε, υπάρχει περίπτωση. Θα την πάρουμε εμείς, άρα μπορούμε. Ωραία, ωραία, τέλεια. Πάω να δώσω τα εισιτήρια. Λοιπόν. Εισιτήριο πρώτο. Χατζής Χρήστος σε 139 το νούμερό του. Χατζής Χρήστος. Τώρα, αν κάποιος από εσάς που κερδίζετε τα εισιτήρια ήσασταν μόνο για τον αφιγραντήρα, θα μας τηλεφωνήσετε εκτός αέρα στο 287-888 για να το δώσουμε αλλού το εισιτήριο, σε επόμενη εκπομπή. Έτσι, λέω τώρα. Χατζής, 139. Πάω δεύτερο. Το δεύτερο εισιτήριο κερδίζει η Αναστασοπούλου Χριστίνα. 239 σε 239. Αναστασοπούλου Χριστίνα σε 239. Και πάω να δώσω και το τρίτο και το τελευταίο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Πέτρου, 208. Ο Κωνσταντίνος Πέτρου, ξαναλέω, Αναστασοπούλου Χατζής και Κωνσταντίνου είναι Κωνσταντίνος Πέτρου. Πέτρου, Πέτρου, Αναστασοπούλου και Χατζής είναι οι τρεις τυχεροί με δεστήρια. Αν κάποιος από εσάς τους τρεις ήθελε μόνο για τον αφιγραντήρα, τη βρήκαμε τη τυχερή να τη βγάλουμε στον αέρα. Τα τρία εισιτήρια. Θα σας ειδοποιήσουμε, θα σας πάρουμε και τηλέφωνο τώρα για να σας πούμε άμκα εισιτήριο ταυτότητα. Το Σάββατο θα έρθετε από εδώ να τα παραλάβετε. Τι γίνεται με την τυχερή, με τον αφιγραντήρα, ε? Δεν τη βρίσκουμε? Κάνε μία απόπειρα ακόμα πριν φύγουμε. Η κυρία Αλβανού Ελένη είναι η τυχερή με τον αφιγραντήρα. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης 11, καταπληκτικά δώρα. Να πω, χορηγός δεύτερης ώρας είναι φυσικά ο Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος Χαλβάς, πολίτικη συνταγή. Ελένη, τι γίνεται? Για ξαναδες λίγο. Δεν έχει σήμα. Βγάλτε, θέλω τα δώρα αυτά, τα 11 μεγάλα δώρα που θέλουμε. Γιατί τα βγάζουμε στον αέρα. Θέλουμε να μοιραζόμαστε τη χαρά. Δεν υπάρχει ένας άλλος λόγος. Έτσι, τα δώρα δίνονται και θέλουμε να μοιραζόμαστε τη χαρά με αυτόν που τα κερδίζει, να βγει στον αέρα. Για τα μεγάλα δώρα που δίνουμε από την ηλεκτρονέτ που βγαίνει στην Κολέδη. Είπα Χαλβάς Λουκάς, χορηγός δεύτερης ώρας. Καταπληκτικά πράγματα. Πολύτικη γεύση. Πολλές γενιές πίσω. Και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Όποιος δεν πήγε και αυτές τις μέρες, αλλά και όλες τις μέρες εκεί στη λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, χάνει καταπληκτικά η πράγματα σερβίρει εκεί ο Δημήτρης και η οικογένεια.
να γλύφετε τα δάχτυλά σας και τα γλυκά που βγαίνουν μετά, αλλά και τα κρεατικά είναι εκλεκτά ένα-ένα. Ένα-ένα. Έτσι θα πάμε. 8 βήματα. Ανοίξτε τις παλάμες των χεριών σας. Βγάλτε 2 δάχτυλα και δείτε. Είναι 3 δαχτυλάκια από το ένα χέρι και 5 από το άλλο. 8. Δημητράκη Πέλκα, που είπες να σου κάνουν ένεση στο ημίχρονο για να παίξεις. Εσύ είσαι ο ηγέτης. Ο νέος ηγέτης αυτής της ομάδας είσαι εσύ. Βλέπεις τον παλιό που είναι ο Βιερίνια, ο Αντελίνο, που με πάθος 20χρονο που λες και τον έχεις πάρει από την ΚΑΠΑ 20 και του λες πρώτη σου και τελευταία σου ευκαιρία για να παίξεις τον ΠΑΟΚ. Τρέχει, μαρκάρει, δίνει ό,τι κμάδα έχει από τη δύναμή του. Βλέπεις το βλέμμα του Μάτους, το βλέμμα του Βαρέλα. Βλέπεις πώς παθιάζει το Πρίγιοβιτς σε κάθε φάση. Το μπασχαλάκι που τρώει τα σίδερα. Έτσι πρέπει. Όλοι σας. Όλοι σας. Και δεν έχουμε παράπονο από κανένα παίχτη. Ανέβηκε και ο Μαουρίσιο. Πολύ σημαντικός. Πολύ κωβικός. Ρε μπίσε βάρ, τι καψούρα τραβάμε μαζί σου. Ρε το άγγιγμα που έχεις. Ρε καλλιτέχνη. Ρε αρτίστα. Ρε πώς μιλάς έτσι να πούμε. Τι γίνεται. Δεν τη βρίσκουμε την κυρία. Δεν έχει σήμα, ε. Βγάζει. Μάλιστα. Τέλεια σήμερα με τα σήματα. Ζητάμε συγγνώμη για εσάς που δεν μπορέσετε να βγείτε μετά τις 9.30. Όπως ακούσετε και τη Μαριλή, το ρίξαμε σήμερα το κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ για τη μαζική συμμετοχή, για τη μαζική αγάπη σας. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Λοιπόν, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Μου λέει και η Αντωνία, ναι, παιδιά, το ξέρω, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά. Πέσαν όλα σήμερα, Ελένη, τα γκρεμίσαμε, να ξέρεις. Τα γκρεμίσαμε όλα, τα γκρεμίσαμε. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, αριβεντέρτσι, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με έρχεται η Τρόικα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη σου, λουμουντρούχου μου και καραπιπυρί μου για το τσακαλό καταπληκτικό βάτσο του προκοπητούνου καψούριδες. Αύριο εδώ θα είμαστε το νου μας, την Κυριακή το νου μας. Bye, 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 bye.